Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα γόρι μου, έλα γόρι να μου, καλή εβδομάδα. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πέσα. Έχει είναι καθιστά διαφημίσει. Τύρι, πες και τους χορηγούς άλλο 5 λεπτά. 17. Άντε, τα αρτέλια. Να πούμε κανένα δυο εξυπνάδες και 22. Χαλάρωσε, εγώ μου. Μη δίνεις γκάζι πριν ξεκινήσουμε. Σπινιάρης, κάνεις γύρις από τον εαυτό σου έτσι, σαν την μήνυ. Εσείς είστε τα παλιά αυτοκίνητα. Το χειμώνα θέλετε κάνα δεκάλεπτο να πατήσει τον γκάζι, να ζεσταθεί η μηχανή. Άντρε, καλημέρα, πάμε στα Έλα, καλημέρες. 12 μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στο show του ραπ, του κουλ και του καζαμπάκα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Ας τον πρόλογο, ρε Κουλιανέ, ας τον πρόλογο. Πού θες να πάμε, ρε φιλέ, στον Τσέσκου, πού θες να πάμε. Στον Καρέλι, πού θες να πάμε, στον Νάτχο. Στον Καρέλι. Έκανα μαγαζί πόρτα, τον βάλετε τον Καρέλι. Δεν σ' άρεσε ο Καρέλι. Όχι, δεν μ' άρεσε. Τον έπιασε ο Κομεσίδης, μπάλα δεν ακούμπησε. Τι να μ' αρέσει. Τι να μ' αρέσει ο Καρέλις, ρε φίλε. Σέντερφορ. Να μ' αρέσει ο Καρέλις. Δεν σ' άρεσε. Άμα κλειδώναν τον πίσες μας στα αποδυτήρια, ένα-ένα θα έλεγε το μάτς. Ναι, αλλά δεν έληξε ένα-ένα. Ναι, σου λέω ο Καρέλις, με λες ο Καρέλις με το βαψωμαλιάς ο Καρέλις. Άμα κλειδώσανε οι κριτικοί, πες ότι έσπαγε κλειδαριά. Πάλι άμα και κλειδαριές πάλι με μου λες για τον Καρέλι. Μου λες για τον Καρέλι. Ένα σπάκ με τον Όβι, όλη η διαφορά ήταν όλο ο Μπίζεσβαρ. Ο χοντρό, ναι, πλατιπόδη. Εσύ τον ξεφώνησε τον Μπίζεσβαρ, δεν τον ξεφώνησε. Τον ξεφώνησε γιατί είναι χοντρό. Είναι, είπαμε, είναι παίχτη των 65. Ξαπλώθηκε. 65 ξαπλώθηκε στο 75 λεπτό εκεί πέρα. Είπε, θέλω αλλαγή. Τι ήθελε, θέλει αλλαγή. Την Τερζοστρόμ διαδίνει. Όταν έχει έναν άνθρωπο ο οποίο σου προσφέρει 70 λεπτά παραπάνω από ό,τι προσφέρουν όλοι οι άλλοι μαζί σε ένα ολόκληρο παιχνίδι, τον κάνει 70. Όταν ο χοντρό είναι ο καλύτερο παίκτη σου, έχει θέματα. Άστα 3-1 με τον Όφη, τώρα παίζετε με τους ανάπηρους εκεί πέρα. Ανάπηροι ήταν. Ανάπηροι ήταν. Τι ήταν Όφη. Δεν μου λες, πες ότι ήταν και φιλικό κιόλα να γελάσουμε. Λέω που για αμαία. Α, για αμαία. Ο Όφη είναι αμαία.
Εντάξει, είναι μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου. Ποια χαμηλότερη. Αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ έπαιζε εκείνο σαν τα σκυλάκια, τα λουκάνικα που είναι. Κάνει 30 βήματα, 2 μέτρα κάνουν. Και τι να κάνουμε, ρε Κωστή τώρα δηλαδή. Εκείνο το κοντοπόδρο, το χαμηλοκόλλη, τον Κοροβέση. Έσβησε το ζαμπά 70 λεπτά. Ναι. Ο Κοροβέση. Του κάρβουσε το ζαμπά τον κόλλο. Πότε στον ανοιχτό χώρο του το κάρβουσε τον κόλλο. Μια χαρά σε συνδυασμό που κρύφτηκε μπάλα. 11 μπαλιέ έκανε ο Πάο. Καθόλου 11 μπαλιέ. Α, δεν τα λε αυτά. Ο Κοροβέση 70 λεπτά έλυσε το ζαμπά, ρε. Δεν προβλήματα, ρε. Ποια προβλήματα. Τι είναι αυτή η μπάλα σα να πει. Ζαμπά που δεν μ' άρεσε ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ μ' άρεσε. Ναι, δε σα... κανένας δεν σ' άρεσε. Ούτε ο Ολυμπιακός μ' άρεσε ούτε ο ΠΑΟΚ. Παρόλα αυτά. Η ΑΕΚ μ' άρεσε. Η ΑΕΚ σ' άρεσε στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Γιατί στο δεύτερο... πρώτο δεν ήταν και αυτή πολύ ναι. καλή. Στο δεύτερο τον άνοιξε τον Πανιόνιο. Προηγήθηκε πάντως μια που είπε ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Να πούμε ότι αυτό που έχουν κάνει ΑΕΚ ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τι έκαναν. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έχουν κάνει το 3-3 και οι 4. Φαντάσου να πούμε. Φαντάσου να πούμε τι τους ταμπάνιδες είναι οι αντίπαλοι. Εντάξει, από το 1959 από τότε που ξεκίνησε το πρωτάθλημα, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν κάνει το 3-3 και ο καθένας βέβαια έχει διαφορετική βαθμολογία. Θα πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Με συγχωρείς, ναι, φίλε. Ναι. Δηλαδή ο Πανιόνιος, όταν έπαιζε ο ΠΑΟ τα παλιά τα χρόνια, ναι. ο Όφη πήγαινε στην Κρήτη, είχε πεδαράδες, πεκταράδες. Τι να κάνουμε, ρε Κωστή, δεν λέω ότι φταίτε οι μεγάλες ομάδες, φταίτε εσείς. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε εσείς, ούτε ο Ολυμπιακός. Λέω ρε παιδάκι μου, η χαμηλή, παίζουμε κάτι πλατυπόδες. Να, να, κουλούρης, κουλούρης. Τι κουλούρης. Κουλούρης το. Θα σου σάμια πάλι μέσα τα βάλει ο κουλούρης. Θα με φάει ο αλέφατος στο θα σε φάει, καλά, και εγώ θα στο φάω. Εννοείται, είπαμε, 10 είναι εύκολα. Ο κουλούρης είναι σεντερφοράρα για όλες τις ομάδες εκτός από τις 3-4 πρώτες. Εσείς πήρατε έναν άγγλο και τον έχετε έξω να παίξει ο Καρέλης χοντρός. Μάλιστα. Έχει πολλά θέματα έναν άγγλο. Καρέλη τον είδες χοντρό γι' αυτό να. Με τρεξίματα στα μάτια 90 λεπτά, ο χοντρό τον είδες. Ο Καρέλης σε 2 μήνες, 1 μήνα μπορεί να είναι καλός. Εντάξει. Τώρα ο Καρέλης τον έπιασε ένα center back το οποίο είναι δεξί μπακ ο Γκομεσίδης. Δεν ακούμπησε την μπάλα ο Καρέλης. Έτρεχε, λέει ο Καρέλης. Ο Καρέλης λοιπόν. Τι έκανε ο Καρέλης. Δίκε... Τράβηξε καμιά τρίπλα. Τράβηξε κανένα σουτ. Έκανε καμιά κεφαλιά. Έκανε, τι έκανε. Πού πότε. Το μετά το 1-3 που βρήκε και μετά χώρο. Το 1-3 άμα βάλω τον Καζαμπάκα εμένα θα και σένα. Πόλου, στον Παπαστεριανό που είναι για την επανομή στην παραλία να παίζει και να τρώει πίτσες εκεί στο Ράιδο. Ποιο Παπαστεριανό δεν φίλε. Τράβα τώρα στα θέματα τώρα. Λοιπόν ο Καρέλης και ο φίλος σου Ζαμπά μπήκαν γιατί το γήπεδο είναι μικρό. Έτσι είναι το πιο μικρό του μεγάλο, ποιο θα έμπαινε να πούμε. Μπορεί να έμπαινε ο Τσούμπα Ακπομ. Ναι, ο, ο Λουτσέσκου είδε το γήπεδο του Γιαντίκου λέει το πιο μικρό του πρωταθλήματος. Και βαλέψε αριστερά τον Μπίζεσβαρ και δεν μπορούσε να πάρει να πει. Το κατάλαβε όμως το λάθος. Ποιο κατάλαβε το λάθος. Πώς, τον αυτός έβαλε εδώ, μετά σαχάβ. Αυτός εδώ τον έβαλε. Άκου να δεις. Αυτός εδώ. Ποιο αυτό εδώ. Αυτό εδώ που ποιος? Έχει. Ο Λουτσέσκου. Α, δεν σ' αρέσει ούτε ο Λουτσέσκου. Άκου, άκου. Που έχει σπάσει ένα κοντέρ μετά το άλλο. Δεν σ' αρέσει ούτε αυτό. Τα κοντέρ με τα λεφτά του αλλού τα σπάω και εγώ. Άστα τα σπάσει. Ο Μπίζεσβαρ έξω αριστερά με στην Κρήτη. Πας να αναπτυχθείς εκεί ο Βιερίνη, ο καημένος, άμα του κάνεις αιματολογικές εξετάσεις, οι παππούδες στο γεροκομείο θα είναι καλύτεροι. Άντε τώρα, ναι. Άντε παραμάζομαι όλους. Άστα τώρα. Δεν σ' αρέσει ούτε ο Βιερίνη, ναι. Ρε ο Βιερίνη μ' αρέσει. Α, τον ναι. έχετε εξουθενώσει να πούμε. Σαφώς, γιατί είχαμε ένα καλοκαίρι γεμάτο. Όλους τους παίκτες ναι. έχουμε εξουθενώσει. Εξουθενώσει. Και γι' αυτό γίνεται και το ρωτέσιο. Γι' αυτό πήρατε ρωτέσιο και οι παίκτες που πήρατε στο ρωτέσιο δεν τους βάζει ο άλλος να παίξουν. Ποιους? Δεν βάζει το Χατζερίδη, το θεωρεί μάπα και έχει δίκιο. Και ο άλλος ο Χατζερίδης από την Αγγλία πήραμε από την Αγγλία. Δεν ξέρω τι λόγους δεν έχει. Είναι ανέτοιμος. Ανέτοιμος είναι. Πότε θα είναι έτοιμος, όταν πάω εγώ στο γεροκομείο. Κάτσε ρε φίλε, ο Ολυμπιακός έχει πάρει πόσους παίκτες και δεν τους βάζει. Στο 80 έβαλε τον Άτχο. Στον Κιγέρμα δεν τον έχει βάλει ακόμα καθόλου. Θα χάσει άλλο ένα πρωτάθλημα 44. Για στον Ολυμπιακό. Δεν σε νοιάζει ο Ολυμπιακός. Με νοιάζει ο Ολυμπιακός. Ας τον Ολυμπιακό, αυτοί χορτάτε έχουν χοληστερίνη από τα πρωταθλήματα. Έτσι όπως τον ακούω, έχουν δείξει ότι ο Πάοκ μπορεί να κάνει double και θα αρχίσει να ξεφωνίζει την επόμενη. Γιατί μέρα. Να μην κάνει double. Ναι, 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 ναι. Τι θα λες μετά. Τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα, σαν εξτρέμ έχει να αντιμετωπίσει ο Πάοκ. Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Και ένα πολύ καλό παιχταρά τον Λιβάγια. Τον Λιβάγια ναι. Και από εκεί και πέρα έχει να αντιμετωπίσει μια μετριότητα. Τα κοντάρια. Τα κοντάρια. Για να μπει μούγκα εσύ. Ποιο τι. Μούγκα εσύ για διαιτησία. 3-3. Σφαγή. Μία πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική τι σφαγή έφαγε. Μπέναντι πέρα σαν ύπαρκτο. Το γκολ του που έβαλε ο Τσουμπάκου. Πεντακάθαρο. Ποιο Τσουμπάκου, ποια αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική. Πάκου, Πανιόνιο Πάκου. Γκολ καθαρό, δεν μαγείρωσε. Δεν κέρδισε. Τι σημασία έχει. Δηλαδή, άμα κερδίζουμε κόδερ εσύ είναι καλά. Χθε, προχθέ. Πέναντι ελληνορωμαϊκή. Πέναντι. Πέναντι, κανονικό. Πρώτη αγωνιστική, 2 αποβολές. Δεν έδωσε και στέκονται στη βουτιά του Πρίγκοβιτς όλοι. Γιατί δεν είδαν άλλα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Για τα κοντάρια, πε και για τα κοντάρια, Κωστή μου. Τα κοντάρια στα πατωνάβια. Τα είπε. Ότι τα είπε, τα είπε, αγόρι μου, ναι. Οι άλλοι τα είπε για τα κοντάρια, ναι. Οι αετονίγηδε τη Αθήνα. Τα έχουν δικά του. Και του δικού του διαιτητέ τρυπημένου του έχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πες μου λίγο κάτι. Ναι, πες μου λίγο κάτι, γιατί θα πάμε σε πολλά. Θα πάμε σε πολλά παιχνίδια να τα σχολιάσουμε όλα. Πώς σχολιάζει, εγώ αυτό ήθελα κυρίως να μου σχολιάσει. Ναι, πώς σχολιάζει ναι. το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μετά την αγχωτική νίκη επί του Αστέρα Τρυπόλεως στο 93 ναι. πήγαν όλοι οι παίκτες και κάτσαν κανένα πεντάλεπτο και πανηγύριζαν λες και σήκωσαν.
διπυρωτικό. Ο Ολυμπιακός των 44 ποταδηλμάτων, Κωστή μου. Ο Ολυμπιακός, που λες τώρα. Ο Ολυμπιακός, ναι. Λοιπόν. Τι, χαίρεται επειδή είναι στα ίσα τα μάτς. Ο οποίος βλέπει ότι τα μάτς πλέον δεν τα κερδίζει η διαιτησία. Α, έστω μεταφράζει και εσύ. Και πρέπει να έρθει ο Λεβαδιακός, ο Πανιώνιος, που πήρε χθες. Τον Αστέρα Τρίπολης, ναι. Η Τρίπολη που άνοιγε τις ποδάρες της, να πούμε, τις φαρδιές. Και τώρα είναι κλειστές. Τώρα είναι κλειστές. Σφιχτός, είναι, ναι. Θερμοπύλες εκεί, δεν περνάς εύκολα. Ναι. Χθες κάνει στο 1-1 ένα επιθετικό φάουλ ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Και το δίνει ο διαιτητής. Ναι, εκεί, το δίνει. Εκεί αντιλαμβάνεσαι. Σου λέει το μάτς είναι στα ίσα, δεν έχω θέματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι θα παιχτεί στα ίσια. Οι νίκες του έχουν αξία. Και αυτό φαίνεται και στην κερκίδα. Και στην κερκίδα φαίνεται το πώς φωνάζουν, πώς τσιρίζουν. Πάνε ντουντούκες, πάνε όλα τα άλλα. Χαχαχούχα, χαχαχό που πάμε για τουρισμό στο κήπεδο, λες. Στο 93 βάζουν τον γκολ με τον. Νάτχο. Με τον Σωσία. Με τον Σωσία του Νίκου από τα Γιαννιτσά. Γεια σου, Νικόλα από τα Γιαννιτσά. Καλημέρα, γόρι μου. Και πάνε και κάνουν όλε να πούμε. Ναι, το κάνουνε. Ναι. Αυτό δεν το είχε κάνει ποτέ ο Ολυμπιακός στα χρόνια που πήρε το ένα ποτάθμα μετά το άλλο. Ο Πάοκ με την Τρίπολη δεν θα κάνει όλε. Μα δεν έκανε. Ο Πάοκ με τα Γιάννενα όλε δεν έκανε. Βρε, θα φύγουμε κατευθείαν με σκεφτό κεφάλι, πάμε στο επόμενο. Τι όλε έκανε. Έχει μικραίνει λίγο ο Ολυμπιακός. Α, έτσι το μεταφράζει. Έχει μικραίνει. Ναι. Άμα βγαίνει εκεί ο παππούς εκεί και λέει και εμείς θα δείξουμε. Ναι. Και εμείς θα βοηθήσουμε και ο πρόεδρός μας και θα δείτε και θα κάνετε. Δηλαδή, σαν να είναι ο πολιτής που λέει το προϊόν. Εντάξει, μέτριο, θα το βελτιώσουμε. Θα το φτιάξουμε. Αλλά λες, ναι, ότι έχει μικρύνει και ότι χαίρεται γιατί η νίκη του λέει ότι είναι καθαρέ στα ίσα τώρα. Δεν έχουμε ανοιχτά πόδια. Η αιμορροίδε. Ναι. Στο μάχη είχε καρκίνωμα. Ναι. Κάνε καλά, ζει 100 χρόνια. Να έτσι. Είναι, να είναι. Όλοι γεροί να είναι. Η αιμορροίδα το από πίσω βαράει όμω. Άλλο. Με το Λεβαδιακό στο 90 σέντρα Σούζουρ σφυρίζανε στον Καραϊσκάκι. Μα αυτό σου λέω, ναι, αυτό, ναι, σου ναι, λέω. Ναι, ναι, ναι. Πες μου λίγο κάτι γιατί προχθέ και θα. Τα σέντεμπακ του Αργά τα είδαμε χθε και τα είδε πρώτο. Μιράντες και κουνελάκι. Το είπα, είναι πολύ βαριά κορμιά. Μιράντα, κουνελάκι και ο άλλος. Ο άλλος, ο Βούκοβιτς, ο οποίος δεν στρίβει. Ναι. Δεν στρίβει ο Βούκοβιτς, το περνούσε ήταν τόσο στα σταματημένα. Και άμα ο καλός προπονητής του. Πώς το λένε, της Τρυπόλεως. Παντελίδης. Δεν είχε εκείνο το αγγούρι που δικαίως δεν παίζει η εθνική ποτέ, ο Τομανιά. Ποιο είναι στον ανοιχτό χώρο, πιο αργός να πούμε και αυτό. Κακώς έβαλε Μανιά. Έπρεπε να βάλει το Όσμαν από την αρχή, ο οποίος είναι σφαίρα, γρήγορος. Τόνζο δεκάρι και αυτό το δεύτερο το φόρ που έβαλε μετά. Την αλλαγή που έκανε, που έβγαλε τον Μανιά. Δεν έβαλε τον τόσο πάσο στο Μανιά. Σου πω εγώ ποιον έβαλε. Ποιον έβαλε, δώσε και τα χαρτιά. Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Τρίπολη. Βάζει τον Βαλιέντε. Α, τον Βαλιέντε. Ο Βαλιέντε, ναι, είναι γρήγορος. Γρήγορος. Εκεί θέλει γρήγορο μετά. Εκεί ήθελε να ξεκινήσει Βαλιέντε και τον Τόνσο. Από την αρχή του αλλάξει τα πετρέλαια. Έτσι. Γιατί οι επόπτες είναι με την ΑΕΚ. Δεν σηκώνα τον Εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί θα πάμε. Γιατί χθες. Ναι, αλλά για την ΑΕΚ, αλλά ένα offside να τα λέμε όλα. Γιατί τα είδαμε όλα. Τρία μέτρα τον έχω στον Αστέρα Τρίπολη. Τρία μέτρα ήταν πίσω. Τον κάλεπτε και ο Μιράντα. Έκανε τα μαύρα τα μάτια. Κάποιου επόπτε μπορεί να του έχουν εκεί οι άλλοι. Δεν μου λε, πε μου λίγο για την ΑΕΚ, η οποία ήταν πολύ καλή. Ναι, παραδόξο. Παραδόξο, ναι. Με κορυφαίου Κλωναρίδη, με κορυφαίου Μπακασέτα. Ναι. Αυτή είναι η αστέρεση. Ναι, αυτοί κάνουν έτσι. Να χαίρεσαι. Να χαίρομαι που είναι αυτοί οι κορυφαίοι. Αυτοί που είναι κορυφαίοι. Ναι, άμα βρει ρυθμό ο Λιβάγια, ο Πόνσε και αυτοί, τι θα κάνω μετά. Θα πρέπει να κλαίω μετά. Κοίταξε, δηλαδή κερδίζει η Μπακασέτα. Η ΑΕΚ παίζει 4-4-2 που σημαίνει παίζει με ένα χαφ λιγότερο στο κέντρο. Παίζει, ναι. Εσύ που παίζει με δύο χαφ στο κέντρο και με τον Μπέλκα που είναι 9 ροδεκάρι. Και τον Κανία να κάνει το ένα λάθο μετά το άλλο. Η ΑΕΚ ξετρώει στα χαφ. Δεν έχει καλά χαφ, αλλά έχει κακά χαφ. Ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι. Για τον Κανία, λε, που έκανε, ναι, παιδικό λάθο προχθέ, ναι, έτσι. Ναι, μέσα, ναι, στο ΕΡΑΒ. Ναι, ναι. Ήταν παιδικό το λάθο. Και το άλλο είναι ότι η ΑΕΚ βρήκε δύο δεκάρια που θα έπρεπε να παίζει κανονικά ο ένα και ο άλλο. Ένα από του δύο, σωστά, σωστά. Από τον Τσικουναράτο Μελισανίδη που δεν έκανε μεταγραφέ, αναγκάζει το Ουζουνίδη. Παίζει 4-4-2. Και βάζει τον Μπακασέτα με τα δύο δεκάρια, ναι, με τα δύο δεκάρια, με τα δύο δεκάρια να έρχονται σαν εξτρέμ και με ανάποδα πόδια. Έτσι. Αυτό του βγαίνει, αλλά λέω. Ότι δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, εσά ή αν θα βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ΑΕΚ είναι μεγάλη σκύλα, να πούμε. Είναι αυτό το... και η σκύλα και η Χάρδη μαζί. Μεγάλη έτσι. Σκύλα. Πάρα είναι. Πολύ. Δεμένη, σοβαρή ομάδα και αυτό κουβεντιάζαμε με φίλους χθες. Δηλαδή δεν περίμενα μετά τη φυγή του Μανώλο Χιμένεθ πάλι η ΑΕΚ να συνεχίζει με αυτούς τους ρυθμούς. Δεν δέχεται γκολ. Δεν δέχεται φάση. Είδα το ρυθμό του ΠΑΟΚ στην Κρήτη, ένα αργό τέμπο. Και είδα την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο με δαιμονιώδη ρυθμό. Αυτό βέβαια, αυτά αλλάζουν βέβαια βιολογικά. Αυτά αλλάζουν και ίσως να έχουν να κάνουν και με το κομμάτι αυτά διαχείρισης. Αλλάζουν. Άλλο, ναι, ερώτημα, άλλο ερώτημα για να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα και να δώσουμε σε λίγο αποτελέσματα. Ναι. Έχω και το πανό το οποίο ανέρτησαν οι φίλοι Τσάι και θα το σχολιάσουμε. Καλά έκαναν. Να αναφέρουμε τι έλεγε το πανό. Νομίζω. Να αναφέρουμε τι έλεγε. Αναφέρουμε τι έλεγε. Λοιπόν, το πανό. Πού ανοίγει τα πόδια πανιά. Πες μας που πουλιέται πιο ακριβά, στον Πειραιά ή στο Βορρά. Η ΑΕΚ. Έχει δικαίωμα η ΑΕΚ να ανεβάζει τέτοια πανό. Έχει δικαίωμα ο κάθε. Σαν να τι, εκβιάζει καταστάσει η ΑΕΚ. Ο κάθε φίλαθλο και ο παδό. Έχει δικαίωμα να μην δέρνει, να μην σκοτώνει τον αντίπαλο οπαδό, αλλά το ποδόσφαιρο, επειδή είναι ένα μεγάλο άθλημα λαϊκών μαζών κτλ., οφείλει να αφήνει
να εκφραστούν οι οπαδοί και οι φίλαθλοι, εκτός αν είναι κάτι υβριστικό, αν είναι έξυπνο, πικάντικο. Αυτό ήταν έξυπνο. Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν μέσα οι του Πανιωνίου. Λέω κατεβάσω το για να μπούμε μέσα. Έτσι, γιατί προφανώς η ΑΕΚ αισθάνεται ο Πανιώνιος δεν είναι δικιά του ομάδα. Όταν... Θέλει και τον Πανιώνιο, ναι, ας πούμε, έτσι. Όταν ο Πανιώνιος, ναι, ανοίγει τα πόδια του στον Ολυμπιακό, ναι, χρόνια. Ναι. Και όταν έρχεται στην Τούμπα και παίζει ο Ριζβάνης 4-5 μέτρα μακριά από τον Πανιώνιο. Πανιώνιος, εμένα με έχει κάνει πολλές κηδείες. Άσε τώρα. Πολλές κηδείες και με δανεικούς. Τους Σέρβους εκεί, ναι, τα κολυτάρια. Τους προπονητές τον Ήβης και τον άλλο τον Σέρβο. Εκείνη τη χρονιά με έκανε και δύο Πανιώνιος κωστικά. Έχασα. 1-0 πέρασες εδώ. Ναι, έχασα κάτω. Στον Παλάς πέρασες και από εκεί. Στα play-off τώρα, εντάξει, τι έκανε. Όλοι λέγανε στα γραφεία ότι ο Ιβάν καθάρισε το. Καλά, στα γραφεία. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Το Βρωμοίβιτς και αυτά, ναι, τα λέγανε βέβαια όταν το Ήβιτς τους σας παράτησε. Ναι. Τα ξέρω, εγώ τα θυμάμαι. Δεν, ναι, ξέρω. Τα νερό, ναι, νερό και σόδα πίνω. Νερό και σόδα. Ναι, λοιπόν, ναι, νερό και σόδα. Αποτελέσματα. Όφι ΠΑΟΚ 1-3. Όφι ΠΑΟΚ 1-3. Α, εδώ ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Ο ΠΑΟΚ προ πενταετίας εξαετίας σε μάτς το οποίο μένει πίσω στο σκορ, δεν του δίνεται πέναλτι στο 5. Ναι. Χάνει το ποδοσφαιρικό του μυαλό για ένα 20 λεπτό. Ναι. Θα κέρδιζε ποτέ στο Ηράκλειο? Αυτόν τον Όφη, έτσι, με αυτούς τους παίκτες. Ναι, αλλά σου ξαναλέω. Ο ΠΑΟΚ πριν από 5-6 χρόνια. Όχι ο ΠΑΟΚ αυτός εδώ που βλέπουμε με τους, ναι, αστέρες του. Αυτόν τον Όφη. Αυτόν, ναι, τον Όφη ο Βοσνιάδης. Βοσνιάδης. Μπορεί να τον πάρει 0-0. Αλλά μην λες με ο Βοσνιάδης, ναι, 0-0, γιατί, ναι, τον εθνικό δεν μπόρεσαν να πάρουν τώρα. Θα πάμε, ναι, παρακάτω. Έτσι, Λαμπάδα 19 απέναντι. Λοιπόν, Απόλλωνος Μύρης Πας Γιάννενα 1-2. Μπήκε ο Κλάους, είναι. Η είδηση έπαιξε και αυτός λίγο. Κέρδισε ο Πας Γιάννενα δείχνοντας ότι Απόλλωνος Μύρης. Πιο χαζοχαρούμενο παίκτη από τον Κλάους. Την άλλη εβδομάδα σε δω τι θα λες. Ποιον? Πας Γιάννενα, σα εδώ τι θα λες την άλλη εβδομάδα. Κοίταξε, για το χαζοχαρούμενο. Στο τέταρτο λεπτό δεν θα έχει αστράγαλο, μου τα έχουν πει. Στα έχουν πει. Ναι. ΑΕΚ Πανιώνιος. Εκείνος ο Βρωμιάρης, ο Αλβανός εκεί που βαράει ο του Άρη και τα λοιπά, ναι, θα έχει το πρώτο τάκλιν. Έτσι μου είπαν. Ντόρτι για την Ένωση. Ξάνθη Πανετολικός 1-1, είδες καθόλου εδώ, έτσι για να το. Τι να δω, ρε Ξάνθη, δεν τρελώνεις, ρε, θα δω αυτή τη βρωμιάρα την Ξάνθη να πούμε. Ναι. Για την ΑΕΚ είπαμε ότι θα είχε ο γκολ ο Κλωναρίδης, ένα ο Μπακασέτας και ένα ο Πόνσε. Ναι. Γιατί έβαλε πολλά, να μην τα αφήνουμε. Λάρισα Πανετολικός 1-3. Μεγάλος προπονητής ο Δόνης. Ο Δόνης, μεγάλος προπονητής. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι ο προπονητής της. Τώρα, του μήνα. Του μήνα, του μήνα, ναι, ναι, του μήνα. Χωρίς σεντερφόρ πήραν ένα Βέργο αυτή, ο οποίος είναι πολύ αργός. Θα έχουν το Μακέδα, ρε, έτοιμος θα είναι σε 20 μέσα. Αν, ο Μακέδα τους βγει, αυτοί άμα βγουν Ευρώπη δεν βγαίνουν, δεν είναι. Όχι, θα σβήσουν απλά ένα χρόνο, δεν θα παίξουν. Ναι, θα σβήσουν ένα χρόνο. Νομίζω ότι θα το διεκδικήσουν το έργο πιο πολύ και από τον Άρη, ο Παναθηναϊκός. Α, τον βάζει σε τέτοια μοίρα. Καλά, εντάξει, τις ίδιες ομάδες κέρδισαν. Τη Λαμία και τον. Και τη Λάρισα, η οποία είναι ομάδες χαμηλού επίπεδου, όπως φαίνεται. Έτσι. Δηλαδή, Μπουζούκες, Εμμανουήλ, Παντοπανής. Εγώ είδα ένα προπονητή, ναι, ο οποίος διαχειρίζεται τα συστήματα. Χθες έπαιξε ένα 4-3-3. Με μπασταρδεμένο, μπορούσε, πέταξε τον Κουρμπέλι από χαφ τρίτο στόπερ μέχρι να βάλει τρίτο στόπερ τον Μπούγκουρο όταν είχε το αποτέλεσμα δικό του. Έδειξε μια, στα χαφ μια, έχει τσαλδάρει κάτσε σκυλιά. Με τρία χαφ σέβεται τον αντίπαλο. Ένα μαυρομάτι στόπερ, ο οποίος έκανε τον πέναλτι άπειρος και τα λοιπά, αλλά με Ισούα και Γιώχανσον. Ο οποίος έβαλε δύο γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει. Και δείχνει ότι τον πηγαίνει το συγκεκριμένο γήπεδο. Έχει. Και πέρσι είχε πάει πολύ καλά. Σε πολύ καλή κατάσταση τους παίκτες. Έχει διδάξει τακτική παρά τον νεαρό, δηλαδή να αφομοιώσει ένα πιτσιρικά. Όχι, και είναι πάρα πολύ καλή και είναι όλα τα πιτσιρικά. Και ο Χατζηγιοβάνης, ο Μανουλίδης, ο Μπουζούκης. Που μετατρέπεται μέσα σε εσωτερικές αλλαγές από 4-3-3 σε 5-3-2, 5-4-1. Στο 72 γυρνάει τρίτο στόπερ τον Κουρμπέλι. Και μετά τον περνάει ξανά στα χαφ σαν τρίτο και βάζει τρίτο στόπερ. Άρα δηλαδή είναι coach. Παίζει την κόντρα πολύ καλά, γιατί τα περισσότερα γκολ και στην Ξάνθη και εδώ τα βάζει με κλοπή και μεγάλη παλιά. Δεν έχει αυτό το. Έτσι θα παίζει ο Παναθηναϊκός του Σάσκωση. Δεν μπορεί να παίξει. Οπότε ο Παναθηναϊκός του, ο ατρόμητος του Δόνη με τη μικρή πάσα έγινε ταχύτερος ως Παναθηναϊκός, δηλαδή εξελίσσομαι και σαν προπονητής. Χαμηλό μέσο όρο ηλικίας θα έχει τέτοια λάθη. Το πιο χαμηλό έχει μέσο. Έχει βαρύ φόρτο Βέργο, με απογοήτευσε. Έχει Μακέδα, ο οποίος θα είναι ο βασικός, ο Βέργος θα είναι αλλαγή του. Και επίσης να πω για τη Λάρισα ότι αυτά που διδάσκει γενικά ο Νίκος στις εκπομπές, η άμυνα ψηλά, περισσότερο μπορεί να σου βάλει μπελάδες παρά είχε στα δύο γκολ που έφαγε 7 παίκτες σε 12 τετραγωνικά μέτρα γκαρσονιέρας με δύο πάσες έξυπνες,
Βγαίνει 2 με 2, 3 με 3, 4 με 4, δημιουργούνται καταστάσεις. Η Λάρισα θέλει οπωσδήποτε προπονητή κανονικό. Η Λάρισα θέλει και ιδιοκτήτη, μάλλον, γιατί χθες έφαγε το Μπινελίκη της Αρκούδας ξανά ο Κούγιας. Χορό όλο το γήπεδο μετά το τέλος παιχνιδιού. Έχουν εναλλακτική οι βλάχοι εκεί πέρα. Δεν έχουν οι βλάχοι εναλλακτική. Ας κάνουν μόκο οι βλάχοι λοιπόν. Ατρόμητος Λαμία 1-0 πάλι με τον Κουλουρί, ο οποίος θα φτάσει εύκολα 10 γκολ. Ούτε στις φυλακές Κασάνδρας να με βάλουν μέσα για χρέη. Δεν θα δεις αυτό το μάτς. Και Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης 2-1, Ολυμπιακός λυτρώθηκε με τον γκολ του Νάτχος 93. Ο Ολυμπιακός πήρε από τα χαφ πολλά πράγματα χθες. Από το εξάρι του πήρε το σούτ από μέση απόσταση πολύ καλό. Ο οποίος μισό λεπτό εδώ θα κάνει μια αναφορά. Κατόπιο εσύ από τα χαφ. Όλη τη χαμαλούκα την τραβάνει η πλαϊνή. Ο Ολυμπιακός βρήκε από τα χαφ τη λύση. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για μένα είναι πολύ ανερχόμενος. Ο Καμαρά του Ολυμπιακού. Ο Καμαρά είναι ο Καντέ. Καταπληκτικός. Πολύ τρέξιμο, καλύπτει χώρους, κάνει πολλά πράγματα. Δοκιμάζει το ποδάρι του, αλλά έχει ένα μείον. Δεν γινόταν το όχι. Δεν δημιουργεί καθόλου παιχνίδι. Καθόλου όμως παιχνίδι. Και γι' αυτό τον λόγο άλλαξε. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι δεν δημιουργεί παιχνίδι ο έτερος, δηλαδή ο Μπουχαλάκης. Καλά, τον Μπουχαλάκη τον έχουν και παραπλήσει ζουλές και τον Μπουχαλάκη. Να μαζεύει, να σκουπίζει, να δίνει την πάσα δεξιά. Όταν μπήκε λοιπόν ο Νάτκο, γιατί ο άλλος κουράστηκε, ο Φορτούνης δεν τράβηξε. Εκεί στην Όβα. Εκεί φέρτε κανέναν άνθρωπο που να ξέρει από μπάλα γενικά σε όλα τα μάτς. Έβλεπα εκείνο τον άσχετο, τον Αμανατίδη, τον Γιώργο. Τον άσχετο. Ναι. Τι το βάζει και σε ελληνικά δεν ξέρει. Μαζί με τον Ανατολάκη. Σχολιασμό τον είχε. Ναι, αυτός μαζί με τον Ανατολάκη. 40 λέξεις και οι δυο μαζί ελληνικές δεν ξέρουν. Θα ρίξει και είναι Ούγγανοι. Μουγγί θα ρίξει. Τι του βάζετε εκεί πέρα, σα πληρώνουμε Νόβα και τέτοια. Και ΟΤΕ και ΕΡΤΕΝΑ και τα λοιπά. Και δεν συμμαζεύετε. Έχετε ωραίες εικόνες, ωραίες περιγραφές. Μια χαρά. Τι του φέρνετε αυτού του Αμανατίδηδε εκεί πέρα, του άσχετου από μπάλα. Τι ξέρει να σου μιλήσει για μπάλα, ρε Αμανατίδη. Φέρε ένα παλέμαχο που ξέρει. Γιατί ο Αμανατίδη δεν είναι παλέμαχο. Ξέρει, δεν ξέρει. Δεν ξέρει, ούτε ελληνικά δεν ξέρει. Καλά, τα ελληνικά μπορεί να ισχύουν, αλλά μπαλίζα θα ξέρεις. Είναι ξέρει. Έπαιξε, εδώ κάνα προπονητή τον Νικοπολίδη που είναι και Κέσδρε. Λοιπόν, κάτσε να κεράσουμε. Κάτσε, έχουμε καφέ, έχουμε πίτα, έχουμε μπουγάτσα. Όλα αυτά στην καντίνα Pit Stop. Καντίνα. Ναι, θα πάμε εκεί. Θα πρέπει να πάμε. Θες μπουγάτσα ή πίτα, μία σημεία δώρο παρακαλώ. Θες καφέ, δώρο το νεράκι. Και στο πέμπτο, μετά τον πέμπτο καφέ, δώρο και ο καφές. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, παλαιού σταθμού 36 δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, Πόντου 56 Λαχαναγορά και στον οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τι έγινε? Το Πασχαλάκι βλέπω. Τώρα θα πάμε και στον Πασχαλάκη, το φίλο σου. Τώρα θα σου θα πάμε και στον φίλο σου Πασχαλάκη, έτσι. Πρέπει να καταλάβετε, παίζει τον Πάο. Κόξα δερμίκλανα. Ναι, okay. Του Καρσία στον Πάο θα παίζει. Και αυτό το ξεφωνίζαμε. Μη. Το ξεφωνίζαμε. Οδό τον κάνατε. Οδό τον κάναμε. Κάτω τα χέρια από τον Πασχαλάκη, βλαχοπαοξίδε που κάνατε. Σμαράγδα μπασάκι. Κάνατε έρχεται. Τον Καρσία ήρωα και αυτό να βρίζει τον Πασχαλάκη που κάνει του κριτικού. Αν δεν καθίστε φρόνημα. Σμαράγδα μπασάκου έρχεται, έλα. Κάθε Σεπτέμβρη έχουμε δύο σταταράκια. Την ΔΕΘ, η οποία μας κούνησε μαντιλάκι χθες βεβαίως, και το πρωτάθλημα Super League, το οποίο επέστρεψε με τρέλα. Πολλοίς κόσμος ήταν και φέτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν και το Ridges Casino, πιο εντυπωσιακό από πέρσι. Μπορούσατε να έχετε περάσει. Εκεί είχαμε πολύ ωραία events με δώρα, ένα καλό χαμό, όπου θα σας κρατήσει παρέα και την νέα σεζόν. Έχω την εντύπωση, το περίπτερο του Ridges Casino. Για τη ΔΕΘ, η οποία μας κούνησε μαντήλ, επιτέλους Κωστή, θα ερεμήσουμε λίγο, Κοίτα, άμα μας την παίρναν την έκθεση στην Αθήνα, θα καρδίζατε. Μας πήραν την έκθεση! Οι Αθηναίοι! Όχι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα έχει την έκθεση. Το πρώτο τρίμερο δεν μπορώ να περπατήσω την πόλη, να κρυγόνα! Ναι. Από τη μια μας πήραν. Σαν τον καιρό είναι. Όταν βρέχει, λέμε για τη βρέχει, όταν έχετε ζέστη, λέμε για τη ζέστη. Όταν δεν την πάρω στην Αθήνα, σκαυγίζατε. Δεν του Αθηναίου να μα πάρουν την έκθεση για τα αίματα, είναι καλύτερα. Καλύτερα λε. Βέβαια. Θα γλιτώναμε τι φασαρίε, θα τα κρυγόνα. Θα έρχονταν εδώ οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, ξέρω. Δεν θα δίναμε φανέλε όλου του υπουργού, μισοτάκιδε και δεν συμμαζεύετε. 17 Σεπτέμβρη έγινε ρύθμιση στη Βουλή για το γήπεδο του ΠΑΟ. Περίμενε. Κάτσε, ακόμα προχθέ έγινε. Γιατί ξεχνιούνται αυτά. Ναι, εδώ είμαστε μαζί. Αν είναι κάτι που συμφωνούμε, είναι αυτό. Ήπηκε και ο χοντρομπαλά φωτογραφία εκεί πέρα με τον Ζαϊρή. Τζάμπα και Βερεσέ. Ποιος είναι ο Χοντροπαλάς? Ποιος είναι ο Χοντροπαλάς? Καμένος. Ναι, με τον Ζαΐρη, δεν τα είδα. Με τον Πετρωτό. Α, με τον Πετρωτό. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω. Βγήκανε φωτογραφία. Εδώ βγήκανε όλοι. Ναι. Ο Κούλης βγήκε. Οι προδότες της Μακεδονίας, ο Κούλης και αυτοί. Βγήκαν όλοι με τις φανέλες στο χέρι, ναι. Και γκρινιάζουν οι Αντιφά, γκρινιάζουν Σούπερ 3, γκρινιάζει Θηρα 4, γιατί βάζετε τις φανέλες δίπλα με τους πολιτικούς. Όλοι το κάνανε εν τέλει. Ποιος γκρινιάζει?
Γκρινιάζουν, κάποιοι γκρινιάζουν. Σιγά, τα αίματα. Δεν γκρινιάζουν, λες. Σιγά, σιγά. Και όπως υπάρχει ένταση γι' αυτό. Μην δίνετε φανέλες εκεί στις ΠΑΕ. Μην δίνετε φανέλες στους πολιτικούς. Πάρτε τα. Πάρτε τα λεφτά. Δώσουν ένα μπρελοκάκι, ένα στυλό. Πουλήστε τη Μακεδονία, ξέρω εγώ. Αλλά... άλλο θέμα αυτό. Αλλά ο λαός θα μην πολλοθυμάται. Άλλο θέμα. Λαός του Πάκου, άλλο λαός. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον Πασχαλάκη το φίλο σου. Ναι. Εγώ επιμένω να το στείλει ένα μήνυμα. Ναι. Έτσι, μια που έχει και προσωπική σχέση. Και το συμπαθώ. Γιατί δεν προλοκάρει την μπάλα. Γιατί έχει σταματήσει εδώ και κάνα δύο μήνες. Και δυστυχώς για τον Πασχαλάκη ο λόγος που γκρινιάζει. Είναι γιατί θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ και του ίδιου. Ναι. Όχι για κάποιο άλλο λόγο. Του ίδιου δεν σας ενδιαφέρει. Όχι, εμένα με ενδιαφέρει. Ναι, γιατί ναι, στο πρόσωπο του Πασχαλάκη βλέπω τον ονοφύλακα του ΠΑΟΚ τα επόμενα 5 χρόνια. Είχαμε ρεμίσει. Ναι. Γιατί το συζητάμε και το λέμε. Σαν τον Πασχαλάκη δεν είχαμε. Ποιο είναι το πρόβλημά σας τώρα. Ένα, θα τον καλέσει ο εισαγγελέας. Εδώ πέρα βγήκανε. Live Sport. Sport FM. Και τον Καρσία τον καλούσε ο εισαγγελέας. Ναι. Και έφαγε καμπάνες. Φυσικά. Γιατί σωστό ήταν αυτό που έκανε ο Καρσία. Δεν ήταν σωστό. Όχι φυσικά. Γιατί τον κάνατε εδώ. Εμείς τον κάναμε, ποιοι τον κάνανε. Κάποιοι συγκεκριμένοι τον γούσταναν. Γιατί τον αλλά ο Γκαρσία τα έκανε σε άλλες συνθήκες. Όχι όταν βάζουμε εικόνες. Ο Γκαρσία τα έκανε σε συνθήκες που Γκαρσία... αδικευόταν που λέγαμε. Όχι, 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 όχι. Ο Γκαρσία τα έκανε τα λαϊκίστικα όταν ήσασταν τέταρτοι. Έδινε τις μπουνιές στον Άρωνε. Ακριβώς, όταν είμαστε τέταρτοι, όχι όταν είμαστε πρώτοι. Τον έβαζε ο Χάφο ανάλογος, γκολ στο Καραϊσκάκι και εσείς αντί να πείτε Γκαρσία, σε έβαλε γκολ ο Χάφο αντίπαλος. Πώς το λέγανε, ένας γύφτος που ήταν εκεί, δεν το θυμάμαι, ένας μαύρος. Δεν έχει σημασία. Από πού ξεκινούσε. Δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Εσείς μένατε στη γροθιά, να πούμε. Ναι. Το είπες πολύ σωστά, μόνο σου έδειξε να πάρει. Όταν ήμουν τέταρτος καταεδρωμένος, έψαχναν τον λόγο για να μ' αδικήσουν. Όχι όταν είμαι πρώτος, βάζω γκολ, κερδίζω και τάω. Μα όλος ο λαϊκισμός του ΠΑΟΚ ήταν βασισμένος στην τέταρτη θέση και στους κακούς αθηναίους. Επειδή αλλάζει ομάδα, αλλάζει μέγεθος, αλλάζει επίπεδο, πάει σε άλλα στάτους. Ο ΠΑΟΚ του Γκαρσία από τον Γκάλατη ήρωα ήταν ο τέταρτος της παρέας. Ήταν ο τέταρτος. Στην πράξη δεν ήταν τέταρτος. Ωραίος ήρωας δημιουργήσατε. Άλλα θέματα δημιούργησε ο Γκαρσία. Γιατί σαν προσωπικότητα. Λέω όμως εγώ, ο Γκαρσίας ο Πασχαλάκης ήρθε σε μια ομάδα που πετάτε βολίδες να σκοτώσετε τον αντίπαλο στην κερκίδα. Ναι, και τι σχέση έχει αυτό, πρέπει να κουρθείς τον οπαδό. Στάσου ρε φίλε, τι στάσου, θα γίνει ένα με τον οπαδό. Ένα λεπτό, κάνατε τον Γκαρσία να πούμε ήρωα που βάλουσε τις μπουνιές, που έκανε τα δάχτυλα και τα λοιπά, δίδαξε πολιτισμό. Λοιπόν, τι να κάνετε, παιδί επηρεάστηκε ο καημένος να πούμε. Κακά παραδείγματα. Κακά παραδείγματα. Αλλά σου ξαναλέω, Γκαρσία αυτά δεν τα έκανε. Δεν τα έκανε όταν τα πάνω στο άλογο, τα έκανε όταν τα αδικούσαν. Ο Πασχαλάκης πανηγύρισε. Βρίσκατε δικαιολογίες στον κόλ. Λοιπόν, για να αλλάξει το DNA του χωριάτη, θέλει χρόνο. Να βάλει λουστρίνη και παπούτσι. Πρέπει να αλλάξει τη συμπεριφορά. Θέλετε λίγο χρόνο ακόμα να αποβαλκανιοποιηθείτε και να γίνετε Ευρωπαίοι. Ο Πασχαλάκης λοιπόν έκανε πρώτιστα κακό στον εαυτό του. Και το κατάλαβε μετά το τέλος του αγώνα. Ναι. Γιατί τώρα δεν θέλουν και πολλά αυτοί να το φωνάξουν. Γιατί ήδη δύο εφημερίδες live sport. Sport FM. Κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί όπως ο Χιμένεθ. Μία αγωνιστική και ένα πρόστιμο. Όπως ο Μυραλάς, ας πούμε. Όπως ο Μυραλάς. Δεν είχε κάνει και αυτό. Το ξεχάσαμε το Μυραλά. Κακό το Μυραλά δεν τον τιμωρήσαμε. Αν το ξεχάσαμε. Τον Μπέλκα το θυμόμαστε. Γιατί τον Μπέλκα τον είχαν περάσει 10 γενές. Τα μέζια του στον Ήβιτς, δεν τα έδειξε στον Πάκο. Όχι, δεν τα έδειξε καθόλου. Εγώ το ρώτησα προσωπικά που τα έδειξε. Σου είπε την αλήθεια, εσένα. Μου είπε την αλήθεια. Αλλά ο Πασχαλάκης για ποιο λόγο είχε, κάτι, είχε κάποιο λόγο μετά τον κόλπο να βρίσει. Μπορεί να βρίζαν τη γυναίκα του, τη θεία του κτλ. Δεν έχει σημασία. Ας το βρίσουν. Αυτό δεν θα γίνει ένα με τον οπαδό. Και να πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι μάγκες, οι κριτικοί του, τόσο πολύ θυχτήκαν από τη χειρονομία, αυτό οι σονταίδες που είναι εκεί κάτω. Τι έγινε, σκίστηκε η κριτική, πότε και φάνηκε το καλτσόν να πούμε από κάτω. Άντε ρε κριτική, φυγέτε από εδώ πέρα. Μούφα μάγκες να πούμε κι εσείς. Έκανε χειρονομία κακός ο Πασχαλάκης και γιατί μας έκανε, σαν τις γυναικούλες να πούμε. Άντε πάτε πιείτε κανένα φρέντο και στην πλατεία Κορνάρου, γιατί μέχρι εκεί είστε η μαγκιά σας να πούμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αφήνουμε τα του ΠΑΟΚ του Πασχαλάκη, για μένα είναι φάουλ, εφόσον όλη η ομάδα εδώ και χρόνια αλλάζει επίπεδο. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβει που παίζει και αυτό σκοστή. Τέλος. Δεν το δικαιολογεί. Η χωριατήλα σας σιγά σιγά θα φύγει. Δεν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν μπορεί ο Ιβάν Σαββίδης να σας αποβαλκανοποιήσει εύκολα. Θέλετε δρόμο ακόμα. Μετά την καμπάνα του διαιτητή Πανιώνιος ΠΑΟΚ, καμπάνα και για Διαμαντόπουλο και Αλεξέα, όπου παραπέμπτονται και η κέντρο. Ποιος είναι ο Διαμαντόπουλος και Αλεξέα. Ο διαιτητής μου εσφύριξε μαζί με τον βοηθό που δεν είδαν το πιο κραυγαλαίο πέναλτι όλων των εποχών. Πόσες μέρες. Δεν ξέρω, πρέπει να τους ξυλώνουν αυτούς. Σταμάτα ρε κουλιά. Αυτό που λέτε τιμωρήθηκε ο διαιτητής, μην το λέτε στον κόσμο, γιατί ο κόσμος που δεν ξέρει θα ακούσει ότι ο διαιτητής τιμωρήθηκε και δεν σφύριξε. Δύο εβδομάδες πες θα ξανασφυρίξει. Αυτά τα παραμύθια της ΚΕΔ. Ωραία, και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Μην λέτε ότι τιμωρήθηκε. Τι, δεν τιμωρείτε, πώς, αφού θα σας απουσιάσει. Για δύο εβδομάδες. Δεν ξέρουμε πόσο θα λήξει. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι το τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Εδώ ο Κομίνης ξανασφυρίζει. Αυτό είναι κατάτια του ΠΑΟΚ και μεγάλη ήττα επικοινωνιακή. Τα έχουμε πει. Για μένα είναι η μεγαλύτερη ήττα του φετινού πρωταθλήματος. Το ότι σφυρίζει, όχι απλά σφυρίζει, κάθε αγωνιστική σφυρίζει.
Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, σφυρίζει κάθε γονιό του κουμπί. Αν γεννάει η γυναίκα του στο δεύτερο παιδί, θα ξαναέχει. Σωστό εδώ, εδώ μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει εδώ λοιπόν. Ναι, ναι. Καμπάνα λοιπόν και για του συγκεκριμένου δύο. Ναι. Φεύγουμε. Ναι. Ο Πάουκ σου άρεσε γενικότερα, όχι είπε. Όχι καλός. Τόσο πολύ. Νομίζω η κακότητα του Όφη και η κίνηση που έκανε μόνο στον Μπίσεσβαρ. Εδώ με διέκοψε. Ο Μπίσεσβαρ, σαν έξω αριστερά, λέει εσύ αυτό εδώ φελό είναι ο προπονητή. Κάτσε όταν παίζεται η μπάλα να έρθω εγώ τύπηση δεκάρι. Εκεί κερδίζει τον πέναλτι ο Πάουκ που δεν το έδωσε. Με την παλιά του Μπίσεσβαρ που ήρθε ακριβώ στο κέντρο του γηπέδου. Μετά του σφυρίξανε, τον πήρε ο Μιρτσέα κανένα τηλέφωνο, ξέρω εγώ κανένα. Ό,τι κάνει 100%. Καλό, τέτοιο δεν κάνει ποτέ κάτι καλό. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή τη μούρη να κάνει. Άμα αυτή τη μούρη να κάνει. Όποιο να τον έχει στη μούρη στραβά δεν κάνει τίποτα. Τον πήρε ο μπαμπά. Ναι. Τον πήρε ο μπαμπά και του λέει βάλε τον πίσω μα στα χάρτα. Τα αγόρι μου κλειστό το γήπεδο, ο Πέλκα λείπει. Το δεκάρι σου, ξέρετε, τον Παπαστεριανό έχουν αυτοί. Βάλ τον αδεκάρι να πάρουμε τον μα ρε παλικάρι μου. Δεν μου λε παλικάρι μου, τον Ζαμπάλε θα τον τιμωρήσουν, λέει γιατί πανηγύριζε έτσι με το όπλο. Ρώτα λέει τον Κώστη, θα τον τιμωρήσουν τον Ζαμπά. Κάθονται οι παίκτες κέρινα ομοιώματα ναι. Με 190 σφυγμούς να μην χαμογελά, να μην ωραίος, ωραίος ο Ζαμπά και το γκολ που βάλει είναι ωραίο. Ο Ζαμπά δεν είναι ωραίος. Ωραίος είναι ο Ζαμπά. Άκου, ο Ζαμπά. Δεν σ' αρέσει ο Ζαμπά, τα μούτρα του. Ο Ζαμπά, έβγαλε κάτι σέντρες από το κόρνερ, κάτι τέτοια έκανε. Και όταν πήγαινε στον κλειστό χώρο, εκείνο το λουκάνικο, το σκυλάκι, το λουκάνικο κοροβές με τα κοντά. Κάνει 30 βήματα και κάνει 1,5 μέτρο και το σκυλάκι. Σκυλάκι, λουκάνικο, το διώξατε... κοροβές. Δεν είναι για πάω. Τι να κάνουμε, ρε Κωστή, τώρα τους κρατάμε όλους. Βέβαια. Σε σβήνει το μεγάλο ταλέντο των 5 εκατομμυρίων. Στον έζησε, λες. Ναι, αλλά τον κορτόβαλε, ρε φίλε. Εσύ πιο πολύ. Τελείωσε το μάτς. Ανάψαμε πούρο μετά το 1-3 και κάναμε χουλιαμά. Πώς το λένε τον εξαριστερά της Λίβερπουλ που έκανε τα σούτε χθες και δεν μπαίνανε κτλ. Πώς το λένε τον εξαριστερά της Λίβερπουλ, Μανέ, το λένε. Το Μανέ, το Μαυρούκο, ναι. Αυτός ο Μανέτη του ΠΑΟΚ είναι. Θέλει χώρο. Θέλει χώρο, εντάξει, έκανε. Θέλει χώρο. Θέλει χώρο, ναι. Δηλαδή σε ματς Chelsea ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο Λονδίνο, το πέτα τον μέσα. Δεν είναι. Θέλει χώρο. Θέλει χώρο, ναι, θέλει χώρο. Να βρει τον Κοροβέση το χαμηλοκόλλη. Να τον περιμένει πίσω, θα έχει θέμα. Θα έχει θέμα ακόμα και με τον Κοροβέση. Πάμε. Λέω εγώ. Ναι, okay. Από όλες τις ποδοσφαιρικές εκφράσεις, αλλά εσύ στο ξαναλέω. Αν κάποιον δεν τον συμπαθήσει ή τα μούτρα σε χαλάνε, το ξεκινάς από το μείον, όχι από το μηδέν. Έχει ταλέντο με άριστα το 100-950 ο Ζαμπά και το μυαλό του του βγάζει το 350. Η μαγιά του Λουτσέσκου λοιπόν. Είναι να τον κάνει αυτόν από 350 το μυαλό του 650, θα σου πω εγώ. Ναι. Κατάλαβες. Πιστεύεις ότι είναι θέμα. Έχει τελείωμα. Έχει έκρηξη στα πρώτα μέτρα. Τέχνη. Δυνατό παιδί είναι. Δυνατό είναι, δυνατό παιδί. Τώρα, αν το μυαλό του αυτού τώρα είναι να πούμε χύτρα ταχύτητος, δεν ξέρω. Αλλά έχει να δώσει πράγματα και δίνει πολύ λίγα. Το καταλαβαίνεις. Έτσι λέω εγώ. Ο Καρέλης ναι. Λέει νομίζω θα βοηθήσει πιο πολύ παίζοντας ως δεύτερος φορ ή πλάγια. Βγάλτε τον Μπέλκα. Του, δεν μπορεί να παίξει. Ναι, βγάλτε τον Μπέλκα να πούμε να βάλετε τον Καρέλη. Ο Μπέλκας δεν έπαιξε για να μην έχουμε εξηγήσει γιατί είχε παίξει δύο μάτς με διεθνική σε τέσσερις μέρες. Δύσκολα ο Καρέλης. Δεν γινόταν να το βάλει τρίτο. Δύσκολα ο Καρέλης έτσι όπως τον είδα. Με Πρίγιοβιτς, με Πέλκα, με Ουάρντα, με Λιμιό. Με, θα παίξει βασικός. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που λέω. Ο Καρέλης για μένα θα είναι το ιδανικό μπουζόκλειδο όταν η ομάδα βραχυκυκλώνει. Θα τον περνάς μέσα και να μπορεί να παίξει και δύο σχήματα. Ο Καρέλης, να πούμε μπουζόκλειδο, δεν ξέρω. Βασικός δεν βγαίνει σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να παίξει Πρίγκοβιτς Καρέλης Παρτενέρ. Μπορεί να πάει στην πάντα ο Καρέλης. Μπορεί να παίξει βέβαια. Αν θέλει να αλλάξει, δεν ξέρω. Δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να βοηθάει την ομάδα. Δεν με νοιάζει να τα παίξει βασικός κανένα παίξει. Λοιπόν, τώρα ο Κομεσίδης. Το βάζει στόπερ από μπακ το βάζει στόπερ και μου τον σβήνει. Το πρώτο μάτς έχω θέμα. Τώρα αύριο μπορεί να πετάει ο Καρέλης. Χθες δεν μ' άρεσε. Σαφώς. Για το χθεσινό μιλάμε. Αύριο ο Καρέλης μπορεί να τον κάνουν ταχύτητες, να ανέβει, να είναι γερό παιδί. Ωραία, εγώ τον πιστεύω. Εντάξει, το μαλλί δεν σ' αρέσει. Όχι, σε χάλασε, το μαλλί λίγο. Σε χάλασε λίγο το μαλλί. Σε έριξε ένα κλικ. Ναι. Τον είχε πιο ψηλά σε εκτίμηση. Τον έχω ψηλά ακόμα. Ναι, τον δεν μ' άρεσε. Δεν ήταν αμάν, αμάν, οκ. Δεν μ' άρεσε. Κουλ με χώρισε δικιά μου, είδε το offside τη Τρίπολη και είπε πως την κοροϊδεύω. Άντε καλημέρα. Ναι, είναι αδιανόητο το offside που σφυρίζει η Τρίπολη. Είναι 3 μέτρα πίσω. Ναι. Είναι αδιανόητο. Ναι. Λοιπόν, Άρης Λεβαδιακός σήμερα κλείνει την αυλαία. Για το δω. Να, έχω εκπομπή 6:30 με 8. Ναι, θα χάσει το ένα μίχρον σίγουρα. Είναι μέχρι να μπω στα μάξι, μέχρι να βγω μέχρι το 60. Τι να δω μετά το 60. Να δούμε λίγο. Αν είναι 0-0. Θα κάτσω το δω. Φυσικά θα κάτσεις. Αν είναι 0-1-1-1 κάτσω το δω. Τώρα, αν είναι 2-0 που δεν το βλέπω. Δεν θα κάτσω να το δω. Θα κάτσω να το δω. Άρα θες suspense και εδώ. Και θα το δω στην Παρμίδα που ξεκινάει και το λαϊκό δικαστήριο σήμερα. Αύριο. Σήμερα κανονικά. Τι ώρα. 9:30. Μόλις τελειώσει δηλαδή ο Άρης Λεβαδιακός. Εσύ λοιπόν λέτε ο Ραπτόπουλος στη βραδινή εκπομπή τον θέλουμε το βράδυ κτλ. Θα με δείτε στον μπαρ το βράδυ. Θα κάνουμε λαϊκό δικαστήριο από το Ραπτόπουλο. Θα κεράσει αν έρθω κανένα ποτάκι. Το μπαράκι σου, αυτό μαζί με τη Λορέν εκεί το σκυλάκι, φέρει και τη Μίνη να παίξουν τα σκυλάκια μα. Λέει χαμό. Λεσβιακά να κάνουμε. Δεν ξέρω, θα κάνω αφού κορίτσια είναι. Λοιπόν, ο Άρης, ο οποίο 7 η ώρα θα κατέβει. Να δούμε λίγο πώ θα κατέβουν οι δύο ομάδε, να το σχολιάσουμε και το κακό για τον Λεβαδιακό, δεν παίζω για κουμάκι. Δεν παίζω για κουμάκι. Λοιπόν, Κουέστα κάτω τα δοκάρια. Το Άρη.
Βελιζήσης, Βέλεθι, δύο στόπερ. Ναι. Τζανακάκης, ο οποίος εμένα μου αρέσει ο Τζανακάκης. Πολύ και εμένα. Ωραίος. Απ' την άλλη, δεν ξέρω, ο Βαλεριάνος δεν θα παίξει. Δεν είναι ο Βαλεριάνος. Θα παίξει ο Μενέντεφ. Να τον δούμε. Δεν τον ξέρω. Θα το δούμε, ναι, αυτό. Παρακάτω. Ματίγια Μπάσα Σαχάφ. Πολύ καλή. Καλή. Μπρούνο Γκάμα, πολύ καλός. Ματέο Γκαρσία, στην άλλη μπάντα, πολύ καλός. Δύο χαφ και δύο εξτρέμ, πολύ καλή. Πάμε στο ρεζουμέ. Ντιγκινή πίσω από το Γιουνές. Ο Άρης, η εξάδα του μπροστά, είναι εξάδα εύκολα τετράδας. Για και μένα. Ντιγκινή. Δεν σ' αρέσει ούτε την κινήσε, ναι. Μένα μ' αρέσει. Σούπα για τα δύο τα χαφ. Σούπα για τα δύο τα εξτρέμ. Κολλά σου την κινήσε. Για τον Τζανακάκη. Ο Ντεκινή τώρα θα μου πει σε κάνει τα γκολ. Κολλάω εκεί πέρα. Δηλαδή, δεν Άρης... κόλλευα λε πέρσι. Ο Ντεκινή και έδωσε άλλε τόσε ασίσει. Πιο πλαϊνό είναι, πιο αυτό είναι. Και ο Γιουνέ. Ναι. Είναι πολύ καλή η εξάδα του Άρη μπροστά. Μένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Τζανακάκη μ' αρέσει πολύ. Οι άλλοι τρει θεωρώ ότι δεν είναι κατά έμανα μάνα. Άρης είναι εντάξει. Εντάξει, okay, okay. Είναι καλού παικταλάδε. Σαφώ, σαφώ. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Λοιπόν, και για τον Λεβαδιακό. Επασήκατα τα δοκάρια. Τι σύστημα τον έχει εδώ η μέτρο με τον Λεβαδιακό. Τετράδα πίσω. 5-3-2. 5-3-2. Το οποίο μπορεί να γίνεται και 3-5-4-1 μπορεί να γίνεται. Κάτσε, παίζει μέχρι. Κάτσε, θα σου πω. Έτσι όπω το έχουμε εμεί εδώ πέρα, έτσι τώρα το σύστημα, έτσι. 5-3 Μητρόπουλο, Σουμπίνιο Νάγκη. Ναι. Σαββόκο Μαρκόφσκι. Μπορεί να την πατήσει. Μπορεί να την πατήσει όπως την πάτησε η Λάρισα. Τι έπαθε η Λάρισα. Είχε δύο back half, δεν είχε extreme κανέναν. Και όταν ανέβαινε ο Τζανακάκης, δεν υπήρχε παίξη και έγιναν καμιά 30 φορτώματα από τον Τζανακάκη. Αν κάνει πάλι ο Τζανακάκης ναι, παιχνίδι, δηλαδή, αλλά Ρομπέρτο Κάρλος. Κανονικά λες. Το 5-3-2, αν άλλη ομάδα έχει καλούς back και ανεβαίνουν, πρέπει να είναι 5-4-1 με δύο half, δύο extreme, τρία stop. Καλά, αυτό θα το δούμε, Κωστή. Θα το και δούμε. Ένα φορ. Τώρα, ο Μαρκόφσκι τώρα είναι βρωμοποδαράς. Δεν μπορεί να φύγει στην αντεπίθεση ο Μαρκόφσκι. Είναι γέρος, είναι αυτός κτλ. Εντάξει, ας πούμε ο Τσαμπούρης, άμα τον πέσει από εκεί ο Ματέο Γκαρσία, ο Τσαμπούρης είναι ένας ασπρομάλης. Ναι, ναι, ναι. Σαν κάτι σαραντάριδες σε γυμνασμό. Μια χαρά είναι όμως. Μα τα παιδάκια στο πάρκο και παίζουν. Να είναι ναι. Στο πάρκο, αλλά μπαλίτσα παίζει μια χαρά Τσαμπούρης όσα χρόνια. Στέκεται μια χαρά σήμερα. Εντάξει, Τσαμπούρης είναι. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχασε πάρα πολύ δύσκολα στο Καραϊσκάκης, ναι, από τον Ολυμπιακό, ναι, πάρα πολύ δύσκολα, ναι, ναι, και κέρδισε τον Απόλλωνος Μήνης παίζοντας και με παίχτη λιγότερο. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία, ναι, βγάζει μαχητικό πνεύμα, έτσι, ναι, δεν είναι λιμό. Μπορεί να είναι καλύτερος από τη Λάρισα δηλαδή. Νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Άρη, ναι. Για να δούμε. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο γιατί θεωρώ Λαμία σίγουρα πεσμένη, Απόλλωνος Μήνης σίγουρα πεσμένο και η Λάρισα δώσει μάχη. Δηλαδή αυτές οι ομάδες φαίνεται ότι είναι στο μπάτο του Βαρελίου. Ναι. Πολύ ωραίο μήνυμα, ναι, πολύ ωραίο μήνυμα. Καταπληκτικό από το φίλο μας. Ξάδι του Μουζενίδη του φίλου σας, θα σωθεί. Θα σωθεί. Θα σωθεί. Έχει τέσσερα πονταλάκια. Πόσο, δύο πονταλάκια, πόσα έχει. Τι θέλει την μπάλα ο Μουζενίδη, δεν κάθεται στα πούλμαν εκεί και στους δρόσους που του φέρνει. Και... Εντάξει, του φέρνει, έχει την μπάλα. Τι θέλει την μπάλα, ξέρει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εκτός θα την πήρε ο Σαββίδης στην ομάδα και την έχει ο Μουζενίδης για μάτς. Αλλά μου έλεγε λέει, την ώρα του μάτς για Πασχαλάκη. Αυτό πες στο κουμπαράκι σου που δεν έχει μυαλό, είναι ο Πασχαλάκης και όχι ο Ζαμπάκι ο Χατσερίδη. Λέει ο φίλος εδώ. Πώς το λένε το φίλο. Νικόλα το λένε. Νικόλα το ναι, λένε. Για μυαλό λέει, ο Πασχαλάκης φάνηκε ότι δεν έχει. Ούτε ο Ζαμπά ούτε ο Χατσερίδη. Το μάτς το είδαμε ένα φίλο μου τον Οδυσσέα. Εντάξει, από την Καβάλα ήρθε στη Λιτόχωρα να κάνει διακοπές. Πήγα τον είδα. Είδαμε το μάτς. Λοιπόν. Και ποιο άλλο ήταν μαζί μας. Ο γιατρός. Ο γιατρός. Ναι. Δεν μιλήσαμε στην ώρα του μάτς με κανέναν άλλο και λέει το χωρινό. Ναι. Πώς την ώρα του μάτς το έλεγα. Λακαμίες λέει αυτός εδώ. Ναι. Ψέματα λέει. Τέλος πάντων, σου κάνω εγώ το ερώτημα. Ναι. Ο Πασχαλάκης έχει μυαλό ή ο Χατσερίδη μαζί με τον Ζαμπά. Ποιος δεν έχει μυαλό από τους τρεις. Γιατί με τα δεδομένα του παιχνιδιού, ο Πασχαλάκης φάνηκε να λειτουργεί χωρίς μυαλό. Κοίταξε. Ναι. Θέλατε ένα τερματοφύλακα αυθόρμητο, ένα εκρηκτικό. Εκρηκτικό, τρελό, ναι, μια χαρά. Τον αγαπάμε τον Πασχαλάκη. Η τρέλα, κοίταξε. Ναι. Παίζει και σε μια ομάδα τρελών. Ναι. Παρανοϊκών κτλ. Παραβατικών κτλ. Μην προσπαθείτε τον ΠΑΟΚ κατευθείαν να τον κάνετε ομάδα του σαλονιού, να πούμε. Πώς τη βάζει την ασπίδα μπροστά το φιλαράκι. Πώς θέλετε. Πώς θέλετε αυτό τον παραβατικό λαό, την παραβατική συμπεριφορά. Ναι, αλλά αυτό ο παραβατικό λαός, φίλε ναι. μου Κωνσταντίνε, ναι. τουλάχιστον μέσα στην Τούμπα τα ναι. τελευταία χρόνια είναι κύριος ο παραβατικός λαός. Ναι. Τουλάχιστον μέσα στην Τούμπα. Δεν ξέρω, ρε ναι. φίλε, άλλο λέω εγώ. Έχει βελτιωθεί. Μια έχει ομάδα, χαρακτήρα. Μια ναι. ομάδα, ας πούμε, μπορεί να έχει και τον Πασχαλάκη να κάνει χειρονομία. Εντάξει, δεν γίνατε Ευρωπαίοι ξαφνικά. Η λαϊκή τη Τούμπα βρωμάει φτέρνα σα. Ναι, αλλά ο Πασχαλάκης θα σου ναι. πει ένα απλό θνητό από τη θύρα ναι. 4 παίρνει 500 χιλιάρικα το χρόνο και οφείλει να είναι επαγγελματία. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Ο παίρνω Καρσία, 360. Ο Γκαρσία τα έπαιρνε και περπάταγε. Ο Γκαρσία ήταν σε μια εποχή όπου ο Πάοκ τον αδικεύανε. Πώς το λένε εκεί στον Άιφεράπονο. Τον αδικεύανε. Πότε... Και περνούσε αυτό το κλίμα τη αδικία. Αυτά του Μπούζου τα αδικεύανε. Ναι. Κρατήστε για τον εαυτό σα. Ναι, α κρατήστε για τον εαυτό σα. Πασχαλάκη του βάζει την ασπίδα μπροστά έχει γίνει εδώ μακεδονομάχο Πασχαλάκη δεν έχετε τερματοφ φύλακα ναι. γι' αυτό από πίσω να πούμε. Ωραία, το γλύκο το δώσατε το γλύκο. Όχι, και ο γλύκο υπάρχει ο και ωραία υπάρχει. Έχουμε πολλού κόλπου. Ο γλύκο με αθλητικά ωραία έχει να παίξει ένα χρόνο. Άσε, μην τον κολλάτε πολύ τον Πασχαλάκη.
Ναι. Δεν είχατε τερματοφύλακα σαν τον Πασχαλάκη στον ΠΑΟΚ. Μα γι' αυτό φωνάζω και γκρινιάζω. Έκανε τους κριτικούς. Θα πρέπει να είναι σοβαρός. Σχίστηκε η μπότα του κριτικού και φάνηκε κοιλότα από μέσα. Άντε βρε κριτική από εκεί πέρα. Πουλάτε εκεί στα Ζωνιανά τα χασίσια. Τώρα σας πήραξε ο Πασχαλάκης. Πάμε, πάμε τώρα λίγο και Ηρακλή. Άντε, μπράβο, πάμε πούμε λίγο και Ηρακλή. Γιατί μετά θα πιάσουμε και αυτή. Μύρε. Μιλήσαμε για ΑΕΚ. Ολυμπιακό. Μιλήσαμε. ΠΑΟ. Μιλήσαμε. Για Καλαμαριά μίλησες. Η Καλαμαριά τάλιρο έριξε ο φίλος ο Καλατζίδης. Ο Καλατζίδης έκανε τάλιρο μια τεχνητή κρίση. Ναι. Τους λέει παιδιά δεν υπάρχουν. Η καρδία την ξεπουπούλιασε. 1-5. Ναι. 1-5. Να τα λέμε κι αυτά. Πρόσεχε. Τι φιλικό δεν ήταν. Και κύπελο ήταν. Κύπελο, όχι φιλικό ρε Κωστή. Ναι. Το κάνουμε και το κύπελο φιλικό. Έκανε μια τεχνητή κρίση. Για τον Πύρο να με πεις που αποκλείσει και από την νίκη Βόλου στο κύπελο. Ο Πύρο είναι άμπαλος ρε. Άμπαλος. Πάει, ξεκίνησε γωνιά πάλι με φωνές. Ο Πύρος είναι να τον πάρει ο Τσιτσόπουλος ο σχορεμένος στο τυροκομείο εκεί πέρα πουλάει τυριά. Για μπάλα είναι ο Πύρος. Ο Πύρος έχει λεφτά. Τα έκανε με υδρότα και αίμα, τίμιος. Εντάξει, πολύ ωραίος. Λέει τι να κάνω να γίνω γνωστός, ηθοποιός δεν μπορεί να γίνω. Παράγοντας. Παράγοντας. Ναι. Παράγοντας, από μπάλα δεν έχει ιδέα. Απογοήτευση ναι. Πύρου, λέει βαρύ κλίμα, παράπονο για διευθυνσία. Αφού είναι άμπαλος. Σφαλιάρας ο Παθεσσαλικό. Βρε είναι άμπαλος ο Πύρος, ρε. Έχει λεφτά σου. Τον νο... ψηρίζουν τα λεφτά, λέει τζάμπα εκεί. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει μπάλα, ναι. Ναι, δεν ξέρω. Ο Μαγκένκο έβαλε τον γκολ. Ο Ηρακλής λοιπόν, να πάμε και στο Ηρακλή του φίλου σου, του μαύρου του Πίτου Βοσνιάδη. Έπεσε με τον κουμπάρο μου αντίπαλο, τον Καραδίμου. Α, ναι. Εγώ με Καραδίμου ήμουν. Σε Καραδίμου. Έλα ρε, όλου φαλακρού κουμπάρου σου βρίσκε τι κάζε, πού μα σημαδεύει, ρε. Και τον Καραδίμο. Καραδίμος. Ωραίος ο Καραδίμος. Λοιπόν, στα πέναντι ο Ηρακλής. Εντάξει. Πέναντι 9-10. Εντάξει, εντάξει. Έγινε ένας κακός χαμός. Ο Περόνε το έχασε, το έβαλε το τελευταίο το πέναντι και πέρασε ο Ηρακλής. Ο Περόνε παίζει μπάλα στο Ηρακλή. Παίζει μπάλα, ναι. Ο Περόνε για ψήνει με το Λεωζίνο σουβλάκι. Τον είδα το Λεωζίνο στη Λάρισα, ρεκούγια. Αυτούς τους παλέμαχους, τι τους μαζεύετε. Άρσε, ναι, δηλαδή, ναι, με συγχωρείς, ναι, ναι, με συγχωρείς. Αν παίζει μπάλα ο Λεωζίνο και ο Περόνε, είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο. Αν κάνει εκπομπή ο Σαράτος στο Μετρόπολης, είναι ντροπή για τα ραδιόφωνα. Δηλαδή. Δεν δίνεις δουλειά σε έναν 25 χρονών Ανδρώνη και δίνεις το γέρο 72 χρονών. Τόπο στα νιάτα. Το λέω στα ίσια. Τόπο στα νιάτα. Δίνεις δουλειά στο Λεωζίνιο, ναι, και στον Περόνε και δεν δίνεις ένα 22 χρονών ρε, ταγάρι, κούγια και. Εγώ είμαι υπέρ, ναι, του να δίνεις τόπο στα νιάτα, έτσι. Παρότι εμείς τον Περόνε 150 χρονών με κοιλιά εκεί στον Ηρακλή. Ήτανε παιχταράς, το θαυμάζαμε. Πάντως τον γκολ του Ηρακλή το βάλε πάλι ο Ρόβας. Έτσι, πάλι ο Ρόβας το βάλε. Ποιος θα το βάλει. Ο οποίος δείχνει ότι πάει με κεκτημένη ταχύτητα από πίσω. Μπράβο ο Ρόβας. Ποιος θα το βάλει. Τον Παπαδόπουλο στο σώμα μου, σας είπα, η καρδιά μου εδώ έκανα ρεπόρτο για τον Παπαδόπουλο. Να προσέχεις, να προσέχεις. Πού είναι το σώμα του. Το σώμα του είναι στην Αμερική, η καρδιά του είναι εδώ. Λοιπόν, έκανα ρεπόρτο για τον Παπαδόπουλο, να προσέχεις. Ναι. Είναι μια χαρά επενδυτής. Ναι. Στο λέω. Λες εσύ, ναι. Όχι, βάζω και υπογραφή. Με τον γαμπρό μου. Χθες μιλούσα μία ώρα, ναι, και μου το κατέβασε όλο το ρεπορτάζ. Όταν θα πέφτουν οι κλωτσιές, να μου το ρίξει πάλι μετά από κανένα χρόνο. Πρόσεχε και μην τον βάζεις στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους. Θα φας κουτουλιά. Καλά. Είναι σοβαρός επιχειρηματίας. Καλά, καλά. Στο λέω γιατί έμαθα. Βράσε με τον γαμπρό σου στην Αμερική. Αφού είναι μαζί, μπάρμαρα. Έχουν εστιατόρια. Έχει εταιρεία άλλη. Έχει λεφτά. Εστιατόρια έχει. Και εστιατόρια. Και κουτσίμπαρι έχει εστιατόρια. Ναι, καλό εστιατόριο. Τι εστιατόριο, τι. Η εταιρεία με μάρμαρα, κεραίες έχει χίλια ευρώ. Ό,τι θες. Άμα πάω στην Τούμπα, 10 πουλάνε κεραίες. 10, αλλά αυτό όμως προμηθεύει όλο την Αμερική. Δεν προμηθεύει μια τούμπα. Έχει λεφτά ο Τόμ Παπαδόπουλος. Μην τον ξεφωνήσει. Εγώ βάζω ασπίδα σε σένα τώρα. Μέχρι σε να σένα μου δείξει. Βάζω ασπίδα. Μέχρι να μου δείξει. Όπως έβαλε τον Πασχαλάκη, το βάζω και σε σένα. Γιατί χθες μιλούσα μια ώρα με New Jersey, New York, να ξέρει. Λοιπόν. Έχει μάρμαρα. Έχει. Είναι καλά για τον. Και οι πεθαμενατζίδες εδώ έχουν μάρμαρα. Και για Super League έχει τα χρήματα να τα χώσει. Δεν είναι. Σε καμία περίπτωση Παπαθανασάκης, δεν είναι σε καμία περίπτωση Ζαχουδάνης, είναι ένα σοβαρό πρόσωπο το οποίο το αναγνωρίζουν άπαντε σε Αμερική. Δεν ξέρω τι αναγνωρίζουν. Στο λέω εγώ. Στο λέω. Με πιστεύεσαι. Η μάπα του δεν μ' αρέσει. Δεν σε αρέσει. Αυτό με τη μάπα, τι πρόβλημα αυτή τη μάπα. Έτσι και δει μάπα στραβώνει με τη μία. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει η μάπα. Εντάξει, άλλο αυτό. Το δεκτό. Σεβαστό. Δεν βγαίνω για καφέ μαζί του με αυτή τη μούρη που έχει. Δεν μπορώ. Άμα τα κερνάει συνέχεια. Ό,τι και να κεράσει. Δεν είμαι εγώ μουστάκι, κύριε. Σωστό. Με 2 ευρώ να με κερνάνε. Ούτε με 2 ούτε με 3. Λοιπόν, πάμε να κεράσουμε. Λίγο. Πάμε λίγο για καφέ, φαγητό και τσιγάρα. Όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι. Γρήγορα, εύκολα, άπεχτα. Σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη, παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδο μετά τα δικαστήρια, πόντου 56 Λαχαναγορά, οδό Λαγκαδά στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολη. Καντίνα Pit Stop. Κάντε το δικό σα stop λοιπόν και εσεί εκεί. Εμεί πάμε σε διαφημισούλε και επιστρέφουμε με τρίτο ημίωρο. Θα βάλουμε και Ευρώπη στο κόλπο, θα βάλουμε και εσάς για τις καλημέρες.
Έλα καλημερούδια, 10 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Κωστή Ραπτόπουλο, Νίκο Κουλιανό, Θανάση Καζαμπάκα, ναι Κωστή μου. Οι κουβαρντάδες εκεί, οι παοξίδες στη Σκίδρα. Στη Σκίδρα γιατί εγώ. Σύνδερο φίλο Πάο Γκαρσία, ναι. Του ζήτησε το ενίκιο ο άνθρωπος και δεν είχαν το δώσει και το κλείσαν το σύνδερο. Το κλείσαν το σύνδερο. Τον κλείσαν. Δεν το ήξερα ότι το έκλεισαν. Για το κάνουν το σύνδερο. Τον έκλεισαν το σύνδερο. Κρίμα, κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Χαιρετίσματα έχουμε στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό, ο οποίος πανηγυρίζει για την πρόκριση του Ηρακλή. Είναι Ηρακλάκη εκεί κάτω και μας ακούει. Έχει ανομαλία μεγάλη. Το γκολ της Βιγεράλ το είδες, Κωνσταντίνο, που είναι ολόδιο με το περσινό του ΠΑΟΚ που ακύρωσαν. Offside, κακό. Ναι, αλλά το μέτρησαν. Κακό. Τι κακό. Άμα το φας. Σε όλη την Ευρώπη τα μετράνε αυτά. Άμα το φας αυτό το γκολ θα φωνάζει. Εγώ Μπο. Δεν έχω φάει τέτοιο γκολ πολλές φορές. Κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή θα φάω. Και τέτοιο γκολ. Θα φάω. Θα δούμε τι άποψη θα έχει. Θα δούμε τι άποψη θα έχω. Πάντως η ουσία είναι ότι σε όλη την Ευρώπη αυτές οι φάσεις μετράνε γκολ. Εκτός εδώ από το ΠΑΟΚ. Εγώ ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Ναι. Πάει προς την μπάλα, είναι offside. Άμα θέλετε, αλλάξετε τον κανονισμό να ησυχάσουμε. Αφού λέει αυτό ο κανονισμός, εγώ άμα λέω 80 και πάω με 100, θα με πιάσει ο τροχονόμος, θα πει έτρεχες. Μα κύριε μου, 100 δεν με νοιάζει, θα σου πει. Έτσι δεν με πιάσανε εμένα τρία χρόνια. Με ένα γκολφ, με ένα πόλο GTI πήγαινα, ας πούμε, πήγαινα προς Καβάλα, ας πούμε, δεν είχε τότε φτιαχτεί η Εγνατία. Ναι. Πήγαινα τον παλιό το δρόμο, πήγαινα από τα κολοχώρια εκεί και τα λοιπά. Έτρεχα 120, έτρεχες. Μπαίνω σε ένα χωριό δίθεν και τα λοιπά. Αν κοστίγω να μην μπαίνει στα χωριά με 120. Λέει 50, δεν είχε ρε χωριό μέσα, στα 3-4 χιλιόμετρα το χωριό. Ναι. Έρχεται το περιπόλικο, την έχει στήσει εκεί γιατί ξέρει ότι είμαι μισθενέ. Λέει. Ρε φίλε του λέω, δεν με νοιάζει λέει και τα λοιπά. Μετά 10 μέρες ξανά ταξίδι ο Ραπτόπουλος. Ξανά πρόσημο. Ήταν πίσω ένα περιπολικό, από απέναντι χαμός, 50 έλεγε εκεί, 50. Έκανε τα φώτα, το λέω 50 λέει εδώ. Μα μου τα φώτα κουφάλα, λέω θα σε έχω εδώ μέχρι την Καβάλα θα σε έχω έτσι. Και τον πήγαινε με 50. Τον πήγαινα με 50. Σε πέρασε, δεν σε πέρασε. Όχι, δεν με πέρασε. Α, μα ου, αου, λέω. Με 50 λέει εδώ, 50. Έχεις αιμορροίδες τώρα, ε. Ναι. Αιμορροίδες έχει, ιου, ιου, ιου. Απάντησε με λίγο κάτι. Ναι. Όσον αφορά τον Πασχαλάκη. Ναι. Λοιπόν, τι? Γιατί όταν πέφτει κάθε φορά κάνει, γλιστράει 3 μέτρα στο έδαφος. Όλοι το κάνουν. Και ο Διούδης χθες που έβλεπα το 3 μέτρα σέρνεται κάθε φορά. Και ο Χαλκιάς το γιατί το κάνουν, γιατί το κάνουν. Πες μου, εξήγησε μου ως πρώην τερματοφύλακα. Γιατί το κάνουν αυτό. Το κάνουν. Μπερδεύουν αθλήματα. Όχι, γιατί. Εντυπωσιασμό. Α, να πουλήσουν. Να στο μάτι. Χθες και το Διούδη τον έβλεπα. Καλά πήγε. Έπιανε την μπάλα όρθια. Παπ 3 μέτρα σέρνεται κάτω. Καμιά μέρα του φύγει καμιά μπάλα. Αυτό λέονται. Ναι. Αυτό λέω γιατί το κάνουνε. Κακός. Και εμένα με ενδιαφέρει για τον Πασχαλάκη που το κάνει και αυτό. Δεν με ενδιαφέρει για τους άλλους. Αν ναι. Γιατί ο προπονητής μπορεί να πει ότι ξέρεις κάτι, θέλω οργανωμένη επίθεση, θέλω αργή επίθεση. Άμα θες ευνηδιασμό, δεν μπορεί να πέσεις κάτω κτλ. Ανάλογα τι του λέει και ο προπονητής. Έχεις άντερα. Έχω άντερα. Έχεις άντερα. Πάω κάικ, ρωτάει ένας φίλος πόσο, τι το δίνεις. Ένα-ένα το δίνει. Χι. Ωραία. Το πήραμε παιδιά του ματσάκι. 3-0 το δίνω εγώ από τώρα να δεις τι άντερα. Δεν έχετε καλή φόρμα. Δεν πάω, έχουμε. Όχι. Κάτσε να δεις τώρα ότι θα γίνει από εδώ και πέτει. Δεν έχουμε. Αφού με rotation και με ρεζέρβες. Rotation, ναι. Δεν έχετε καλή φόρμα. Δηλαδή θα παίξει ο φόρσας. Δεν πειράζει, μην πειράζει. Δεν πειράζει, μην πειράζει. Center back, αυτός που αγοράζεται δεν απέχει. Center back τώρα που μου δίνεις καλή πάσα, πρόσεξε αυτό. Ο Βιερίνια ναι. Είναι να πούμε. Για μασάζ. Για μασάζ, ο Βιερίνια. Είναι ο Βιερίνια για μασάζ. Ναι. Είναι το παιδί, τον έχετε βγάλει την ψυχή. Γιατί το βγάλατε. Α, να τον χαλαρώσουμε, λες τον ίδιο. Γιατί το βγάλατε, γιατί το βγάλατε την ψυχή εσεί, τον Βιερίνια. Το βγάλατε την ψυχή γιατί δεν έχετε χάφ να κατεβάσει την μπάλα. Πάρ τη Βιερίνια, κατέβα. Πάρ τη Μάτο, κατέβα. Πάρ τη Βιερίνια, κατέβα. Πάρ τη Μάτο, ανέβα. Χθες έκλεισε η ψηφοφορία για τον καλύτερο παίχτη του ΠΑΟΚ Ιούλιο-Αύγουστο που ήταν εδώ και δύο μήνες. Ποιος ήταν? Ποιος ήταν, Κωστή? Πού να ξέρω. Ποιος μπορεί να ήταν ο καλύτερος παίχτης? Ποιος ξεφωνίζεις και ξεπατώνεις και σκίζεις και σου λέω πες μου καλύτερο στόπερ από αυτόν. Ο τον Κρέσπο. Και δεν τον ψήφισα εγώ, ο κόσμος. Ούτε δημοσιογράφος. Κατάντια. Ούτε. Τι κατάντια. Θα σου πω εγώ. Γιατί κατάντια, ρε φίλε. Δεν ξέρω στα μούτρα του, αφού είναι καλός παίκτης. Άκουρε φίλε. Ναι, άκουρε φίλε. Στην ναι. ομάδα του ναι. Σαββίδη. Του Σαββίδη, Γιώργο, ναι. άκου μπαμπά. Άκου, Γιώργο. Στην άκου. Ομάδα του Σαββίδη με τα εκατομμύρια ναι. είναι κατάντια ναι. να ψηφίζουν οι παοξίδες τον Κρέσπο καλύτερο παίκτη. Γιατί είναι κατάντια. Γιατί. Βρε κατάντια. Εξήγησέ μου γιατί. Γιατί θα έπρεπε να είναι ένα σκάφ, ένα φόρ, ένα εξτρέμ. Για στόπερ μιλάμε τώρα. Υπάρχει καλύτερο στόπερ στο πρωτάθλημα από τον Κρέσπο. Ποιον? Από τον Κρέσπο. Υπάρχει άλλο που είναι καλύτερο από τον Κρέσπο στόπερ. Πηδάει εφημερίδα. Μια χαρά την πηδάει. Και τρέξιμο και καλέ θέσει παίρνει και έξυπνο είναι και μια χαρά κατεβάζει την μπάλα. Σα κατώ τον πέρασε ο Παπαστεριανός. Ποιο Παπα. Α, είσαι άδικο. Άσε με καλή κάνει το τσάφο. Κάνει το τσάφο. Κάνει ο Κάνιας. Ο Κάνιας χάνει την μπάλα και είναι εκτός οροπίας γιατί πήγαινε μπροστά. Θα φάω εγώ τρίπλα. Αλφα Εθνική, 800 χιλιάρικα το χρόνο. Τρίπλα από το χρόνο. Σέκασε σε μία φάση όμω. Σε μία φάση. Που τον έχει εκθέσει ο προσινό. Ρε σένα, μένα. Ο Παπαστεριανός από την επανομία με κάνει με ένα τρίπλα 800 χιλιάρικα. Μα δεν είναι ένα προ ένα. Είναι ένα προ ένα όταν εσύ.
είσαι ανέτοιμο. Δηλαδή είναι σαν να μαλώνουμε και σαν να εγώ μαλώνω μένα και τον αφήνω και έρχεται και σε κοπανά εσένα. Βρε, ένα μένα χαμηλά. Ένα μένα χαμηλά. Βγάλε τη μέση τώρα, ποιο ο Βλάχο τώρα, Παπαστεριανό, σε παρακαλώ, 100 χρονών τώρα. Ο Μάτο δεν παίζει, φίλε μου. Ο Μάτο είναι τιμωρημένο. Έτσι που... για το τι θα κάνουμε την, την Πέμπτη. Τι θα κάνουμε. Θα πάει ο Βιερίνια δεξιά και θα πάει ο Τόσκα αριστερά. Είναι απλά τα πράγματα. Τον Τόσκα το βάλετε με την Τσέλση. Γιατί να μην το βάλουμε. Κοίταξε, ήθιστε οι αγγλικέ ομάδε να σνομπάρουν κατά και θα βγουν και με αλλαγέ εδώ οι Άγγλοι. Μπορεί να πάρετε κανένα χ. 2-2. 1-1. 2-2. Πάμε παρακάτω. Θα ανοίξει μια γραμμή. Θε να ανοίξουμε. Να μιλήσει και κανένα άνθρωπο. Να μιλήσει κανένα άνθρωπο. Άνοιξε γραμμέ. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμέ, αλλά έχουμε να κάνουμε και τη βόλτα μα στην Ευρώπη. Να δούμε τι έγινε στα μεγάλα πρωταθλήματα που είδαμε. Αν κάνει βόλτα στην Ευρώπη, δεν προλάβει να κάνει. Όλα θα τα κάνουμε. Αλλά πριν από όλα, να πούμε ότι ωραίο ήταν το καλοκαιράκι. Αλλά και ο Σεπτέμβρη έχει να δώσει πολλά. Ναι, πρωτάθλημα, ναι. Champions League. Ναι. Και φυσικά πολλέ κληρώσει αυτοκινήτων στο Ρίτζεσι Καζίνο. 28 Σεπτέμβρη υπάρχει κλήρωση για ένα Opel Astra. 29 Σεπτέμβρη υπάρχει κλήρωση για ένα Opel Crossland, αμαξάρα αυτό που τα ξέρω αυτά τα μάξι. Πώ κερδίζει λοιπόν, παίρνει λαχνού συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο και μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Έχουν δώσει πολλά πάντω. Φυσικά έχουν δώσει. Ναι. Πολύ πράγμα από κληρώσει στο καζίνο γενικότερα. Από πού να αρχίσετε και πού να τελειώσετε. Κάθε μέρα λοιπόν Δευτέρα Super Monday με 3.000 ευρώ. Τρίτη Τετάρτη 500 ευρώ με δύο κληρώσει. Παρασκευή Σάββατο Κυριακή 3.000 ευρώ ανακλήρωση. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλέ και γραμμέ, Κωνσταντίνε μου. Έχουμε το ενημέρωση για τα μεγάλα πρωταθλήματα. Πάμε στο Έλα Γιουβέντος να πούμε. Έβαλε γκολ ο Κριστιάνου. Ναι, σαν εξτρέμ. Ναι. Και πέρασε μετά σε σέντερφορ. Και πανηγύρισε σαν τρελός. Τρία χάφια την μπαλά μέσα. Σφιχτός. Σφιχτός. Αυτή η Γιουβέντος όμως, το ερώτημα στο κοινό είναι, αυτή η Γιουβέντος στην Ευρώπη προχωράει μπροστά πολύ. Καλό ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Πολύ καλό ερώτημα. Ένα-ένα. Δεν ξέρω αν είδες το φίλο τον Ντάγκλας Κώστα που μου τον αποθέωνες. Έκανε κάτι αδιανόητο προχθές. Ο Κέντ Ντάγκλας, μ' αρέσει. Ο Ντάγκλας, τι έκανε. Ναι. Κλώτσισε. Ναι. Έδωσε αγωνιά. Ναι. Ναι. Έσβρωξε, ναι. Έφτισε ναι. Έναν αντίπαλο και στο τέλος αποφάσισε ο διαιτητής να του δώσει κόκκινη κάρτα. Εντάξει. Για την κλωτσιά, την αγωνιά, την κουτουλιά, ναι. Του έδωσε μόνο κίτρινη. Και ο Μάτος βαράει τις αγωνίες και παίρνει κίτρινη. Σε κάθε... ναι, αλλά δεν φτύνει. Πάμε. Δεν φτύνει, Κωνσταντίνε πάμε. Μου. Πάμε, σιγά. Α, σιγά. Έλα, καλημέρες. Ναι. Καλημέρα. Ω, καλώς τον αρέ. Καλώς τα εξτρέμ, τα δεκάρια. Καλώς ναι. Τον Μπακασέτα, ρε. Καλώς τον Καντονά. Με δεκάρι εξτρέμ θα σε ξεφυλίσω πάλι αυτό που δεν είναι. Το είπα ότι εκτίθεσαι. Ο Αττόπουλος δεν πρέπει να κάνει τέτοιου είδους σχολιασμούς και τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είσαι έξυπνος άνθρωπος, γιατί θέλεις να σε ξεφτυλίζει η άγγελα σου. Γιατί της δίνεις αυτό το δικαίωμα, γιατί το κάνεις αυτό. Μάλιστα. Είσαι πανέξυπνος, μπορείς να βρεις χίλιους δύο τρόπους να κάνουμε χουλιαμάι, να δημιουργήσεις... Άκουσε με λίγο, εγώ τον Κωστή τον ψυχολογό. Είναι ο κορυφαίος σε ανάλυση παιχνιδιού, να στο κάνει το μάστα στο κασεράκι να στο λιώσει, αλλά ξέρεις που χάνει. Άκου που χάνει. Χάνει στο σχολιασμό παιχτών, γιατί. Γιατί παρασύρεται από την φυσιογνωμία. Κοιτάς τη φάτσα, άμα δεν του αρέσει κατευθείαν ξεκινάει από το μείον. Αυτό είναι το μείον. Ναι. Δηλαδή ένας παίξ αν έχει χάλια μούτρα τον έχει ρίξει τον έχει χαντακώσει. Κύριε Κουλιανέ. Ναι, μάλιστα, ναι. Δεν θα ήταν πιο σωστό και πρέπον μάλιστα. Να σεβαστείτε λίγο τον αντίπαλο όπως εμείς σεβόμαστε εσάς. Μα δεν βλέπω να μας δηλαδή, σέβεστε και πολύ. Είναι προκλητικό το να λέτε στον αέρα θα κερδίσετε 3-0 την ΑΕΚ. Γιατί αφού έτσι πιστεύω ρε φίλε, δηλαδή προγνωστικά πώς είναι. Είναι προκλητικό γιατί θα χάσει 0-1 και θα σκούσει μετά. Καλά, βγες την άλλη Δευτέρα και πες Κουλιανές έκανα. Δηλαδή θεωρείς εσύ ότι ο Λιβάγια και ο Πόνσε απέναντι στο Κρέσπο και το Βαρένα δεν μπορούν να σκοράρουν. Όχι. Αυτό μου λες ναι, δεν μπορούν να σκοράρουν, όχι. Και εσύ θα βάλεις 3 γκολ χωρίς τον Πρίγιοβιτς. Φυσικά, εύκολα. Ωραία. Με Λέο Ζαμπά, με Καρέλι, με γκολ του Μαουρίτσο θα σε βάλω. Ναι, βέβαια, με Καρέλι. Γιατί. Ακούς τη λέτρε. Εσύ έχεις τον Μπακασέτα, κύριε φίλε, και με πουλάς τρέλα. Δεν παρατηρεί τόσο πολύ το οπαδικό σου συνέστημα, καλέ μου φίλε. Βρε, εγώ το λέω καθαρά στοιχηματικά. Τρίμπαλο θα φας την άλλη Κυριακή. Εδώ θα είσαι. Ένα θα λήξει το σκορ, γιατί είστε βιολογικά πτώματα όλοι. Ενώ εσείς είστε μέσα στη φρεσκάδα. Φύγε. Φύγε Καντονά, θα πας και στο Άμστερνταμ, θα σε κάνει ο Άγιαξ 3-2. Άσε τώρα, έχεις δύσκολη εβδομάδα. Ξέρεις τα λέει. Καλά που κέρδισε τον Πανιόνιο να λέει. Θα φέρεις κανένα χ, εσύ κερδίσει καμιά Τσέλση με τα δεύτερα η Τσέλση. Δεν ήθελε η Τσέλση να παίξει, ενώ ο Άγιαξ ήθελε. Τέτοια, αυτά τα κουσκουσκάρικα θέλουμε. Έτσι. Πάμε, καλημέρες, καλησπέρες. Ο Αζάρ θα κάνει την τιμή να σας παίξει εδώ πέρα. Δύσκολο το ή θα πεις αυτούς τους τσιγκάνους εκεί πέρα τους... Αν και θέλουν να ζήσουν ατμόσφαιρα τούμπας, εγώ διάβαζα τα μπλόι στη Γλένη, αλλά πολλούς θα τους ξεκουράσει ο Σάρη. Κατάλαβα. Θα μάθουμε αύριο ακριβώς το ρεπορτάζ. Έλα, πάμε, ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπράβο φίλε μου και καλή εβδομάδα, έτσι μ' αρέσεις. Συμφωνώ με τον Κωστή για το θέμα του Κρέσπο, όχι καθ' ολοκληρία.
Είναι ένας παίκτης που χρειάζεται, αλλά ο Πάοκ του Σαββίδη θα ήθελε έναν καλύτερο και θα ήθελε καλό εκεί. Πες μου λίγο κάτι, πες μου γιατί μισά-μισά μου τα λες. Άσε με τα πω. Όχι, ναι, ναι, πάνω στον Κρέσπο. Μετά πες μου ό,τι θέλεις. Ναι, όχι, για τον Κρέσπο. Καλό θα ήταν για να έρχεται δεύτερος από τον πάγκο, ενώ να είχαμε ένα καλύτερο. Κάνω μαλεζάνση δηλαδή. Ναι, δεν μου λες ποιος είναι καλύτερος του Κρέσπο στο πρωτάθλημα. Τώρα μην με κάνετε και όχι, όχι, το ποιον θα παίρναμε, εκατομμύρια παίκτες υπάρχουν τώρα για το ποτάζομαι το ελληνικό μου, μιλάς. Σε ρωτάω απλά πράγματα, απλά ένα ερώτημα σου κανένα, σε εκατομμύριο παίκτες, πες μου ένα καλύτερο στόπερ στο πρωτάθλημα που θα τον έχω εγώ στην... Δεν, άκου τώρα, δεν παρακαλώ, δεν θέλω να κάνω, εγώ για άλλο πράγμα πει. Άντε, πες το άλλο, άντε. Εγώ είδε το Μιράντα με τον Βούκο τη Τσικουφάλα ο Κουλιανός εχθές, γι' αυτός τι λέει τώρα. Πανηγυρίζω όμως, κατάλαβες, είδε αυτούς τους δυο τώρα, το ξέρω τι πονηρός είναι ο Κουλιανός. Με έπιασε ακριβώς, είδα Μιράντα και Βούκο. Είδε το Μιράντα το Βούκο τη και βγάζει γλώσσα τώρα. Λοιπόν, μπορώ να κάνω την τοποθέτησή μου. Ναι. Καταρχάς για το πρωτάθλημα, το είχα πει με το που είδα τις ομάδες από την πρώτη αγωνιστική και λέω, δίκαιο έχει και ο Μαριδάκης, δίκαιο και ο Σαββίδης. Έρχονται αυτοί οι τύποι οι πρόεδροι όλων των άλλων των ομάδων και δεν κάνουν μεταγραφές, παίζουν με λιμά παίκτες, παίζουν με παίκτες των 20.000 και γι' αυτό οι 4-5 είναι ξεχωρίζουν, όλες οι άλλες οι ομάδες είναι ανύπαρκτες. Αλλά τα λεφτά τα πήραμε από την τηλεόραση. Λεφτά όμως για να κάνουν ομάδες δεν δώσανε. Πάει αυτό. Δεύτερο, στον ΠΑΟΚ, εάν παίξει... Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για τα δεδομένα της Super League έβαλαν λεφτά. Έτσι, δεν έβαλε. Και η ΑΕΚ έβαλε λεφτά και ο Άρης έβαλε λεφτά στο κάτω-κάτω. Για τα δεδομένα... Και θα δικαιωθούν. Για το παντελόνι τώρα... που ο Άρης έβαλε, ναι, για το παντελόνι. Μπράβο, όλες οι άλλες οι ομάδες, τι κάνανε ρε παιδιά, ποιος πήρανε, είναι παίκτες αυτοί που παίζουν στο Άλφα Εθνική. Εκείς ο Πανετολικός, η Ξάνθη, η Λαμία, βλέπονται ομάδες. Δεν βλέπονται. Και το κακό είναι... Το κακό είναι ότι έμενε δεν βλέπονται, δεν έκανε καμία αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός να ελληνοποιήσει λίγο τους άλλους. Σωστό, σωστό. Πολύ ωραίο. Πήρε σαβούρα, σαβούρα ξένη. Βλέπονται αυτές οι ομάδες. Πολύ σωστό. Οι κολομάνατζερ δηλαδή βγάλαν λεφτά στην πλάτη παιχτών που έρχονται να παίξουν στη Λαμία. Και οι πρόεδροι βγάλαν λεφτά. Και οι πρόεδροι θα πάρουν τα λεφτά από την τηλεόραση, αλλά λεφτά δεν έχουν δώσει. Έτσι, έτσι. Να σε καλά φίλε. Θα χρεώσουν 100.000, θα δώσουν τα 30. Και ο Έλληνας θα μείνει απ' έξω. Βρε, παίρνω 1,5 εκατομμύριο, το ένα το επενδύουν παίρνοντας παιχτάκια της σειράς, ούτε παιδίοντας Ελληνόπουλο, και το άλλο παντελόνι. Εντάξει, άκαμε και γι' αυτό έχουμε αυτό το χάσμα. Άντε, μπράβο. Μόνο ο Άρης επένδυσε από τις ομάδες που δεν παίρνουν τόσα πολλά λεφτά. Πήρε καλούς ξένους. Φυσικά, φυσικά. Πήρε πολύ καλούς ξένους. Και γι' αυτό θα έρθει περπατώντας μέσα στην πετάδα. Περπατώντας για μένα. Για να δούμε. Θα το δούμε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Το πνευμόνι του, το πνευμόνι. Έλα, γόρι. Έλα, Θεσσαλονίκη μου, λίγο να πω κάτι. Να σου πω, δεν θέλω εσάς σήμερα, τη Σμαράγδα θέλω. Έλα, Σμαράγδα. Ακούει. Ακούει Σμαράγδα. Ναι, ναι, είναι έξω. Η Σμαράγδα. Η Σμαράγδα. Έχει χαιρετίσματα από τον Καζάκο, τον Κώστα. Τον Πασοξή του Καφτατζογλίου, το φίλο της Πατουλίδου. Λοιπόν, και το πρασινοκάμπια, το βραδινό του Ζάπι. Με τον Μπίλια που πίνει τα ουίσκι. Λέγε, θα το σκίσω τον Καζάκο. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, Σμαράγδα, η φανέλα του ΠΑΟΚ σε κραγιόν, πώς να τη ζητήσουμε. Με ρωτάνε κάτι κοπέλες εδώ πέρα, μου λένε. Σε κραγιόν. Γιατί το λες αυτό. Σε κραγιόν. Πάει, Κώστα. Ήταν πολύ ωραία η φανελίδα, πώς δεσί ο συγχωρεμένος. Ναι, 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 το χρώμα. Η πορτοκαλιά. Εγώ μπερδευόμουν, αδερφέ, εγώ μπερδευόμουν πολλές φορές και νόμιζα ότι είχαμε τα σπρώμενα και λέω τι κάνουν. Δεν μπορώ να δω τον ΠΑΟΚ με τέτοια φανελίδα. Τίποτα. Κώστα, ναι, αν ζούσε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου θα τον έκανα μια πλάκα χθες και θα τον έλεγα, δηλαδή πώς χάσατε 3-1 χθες θα τον έλεγα. Δηλαδή θα τον έκανα μια πλάκα στην τηλεόραση. Θα το πίστευε, θα το πίστευε. Και να σου πω και κάτι. Όντως χθες κατεβήκατε σαν ομάδα του Μπουτάρη κατεβήκατε. Γιατί χθες κάτω στην Κρήτη. Τι ωραία φανελίτσα ήταν αυτή, ρε. Πώς μ' άρεσε. Φύγε ρε Πασοκάρα, φύγε ρε Θεόφωπε. Φύγε. Τον Ηρακλή το Δούκα, γενικό αρχηγό θα είχατε. Τον Ηρακλή το Δούκα, πού το θυμήθηκε στα σκύλε. Φίλος λοιπόν, ραδιοφωνικού παραγωγού αλλούρα ραδιοφωνικού. Ναι, έτσι, ένα σχόλιο για Καμαρά. Μιλήσαμε για Καμαρά στο πρώτο μέρος. Είπαμε ότι είναι σκύλος. Πήρε ο Ολυμπιακός από τα χάφ του, χωρίς το Φορτούνι, ματς το οποίο θα σκάλωνε. Και τον έσωσαν τα χαφ τον Ολυμπιακό. Μεγάλη, μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό. Κόλος ο Φορτούνης. Αυτή η πλαϊνή, η Λάζαρη, η Μάζαρη. Τα αυτά εκεί. Ποντένσε ναι, ναι, ναι. Φετφατζίδες και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι, ο Φετφατζίδης. Καλός ο Φετφατζίδης. Μπήκε στο 4-4-2 και έδωσε. Καλώς, ο Φετφατζίδης ναι. Είναι καλός. Ναι. Δεν σκοράρει εύκολα. Ο άλλος είναι ανούσιος. Ναι. Φτάνει, φτάνει, κάνει κάτι παιδικά σου. Ο Ποντένσε. Ναι, ναι. Η μπάλα είσαι σε φτάσει στο τερματοφύλακα. ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε καλημέρες, πέλα. Και όχι αμανατίδιδες στην Νόβα. Φτάνει το τσουβάλι, το βάλατε να μιλήσει. Το τσουβάλι, λέγε φίλε. Γιώργος Αμανατίδης, το τσουβάλι.
Τι δουλειά έχει να μιλήσει για μπάλα αυτός. Έλα φίλε, πάτωσε τον Ανατολάκη. 30 ελληνικές λέξεις μαζί με τον Ανατολάκη ξέρουνε. Έλα φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Χίλια χρόνια Ερακλής γήπεδος στον Ερακλή. Έλα ρε Ερακλάρα, έλα ρε παππού, έλα γόρι μου. Μισό μπουκάλι ουίσκι ήπια χθες. Και λίγο ήτανε κιόλας. Στο Ανώγιο που μένω, ναι, έχω έναν Ηρακλειδέα άρρωστο, 57-58 χρονών, μπορεί να είναι και 60. Το βλέπω στον μπαλκόνι, εγώ δεν είδα το μάτς, κοιμήθηκα δύο ώρες το μεσημέρι. Εγώ έβλεπα τον μπάσκετ και θα το λέω τι γίνεται, ρε, φυσούσε, χάσαμε 10 ευκαιρίες και δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Ναι, ήταν πολύ, σε έβγαζε την ψυχή το μάτς. Φυσούσε, ξεφυσούσε. Και βάζει τον γκολ εθνικός με 10 παίχτες και ναι, στο 120. Παππού, εντάξει όμως, στο τέλος εντάξει, ικανοποιήθηκα. Αλλά πάλι το πουλέ μου την έκανε τη δουλειά. Ο Ρόβας, αυτό το παιδί δεν υπάρχει, δεν πρέπει κανένας να τα αφήνει έξω. Ποτέ. Ναι, είναι καλό. Τι θα αφήνει έξω ο Ρόβας για να παίξει ο Περόνε. Θα κρεμάσουμε με Ανταλάκη το μαύρο πιτ. Αν το κάνει. Δεν να παίξω. Ο Περόνε έδωσε την ασίστ. Ναι. Ο Περόνε τσίπησε την μπάλα για να βάλει τον κόλλο. Ο Περόνε είναι έμπειρος. Ναι, ναι. Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε πια. Έστω και στη Β' Αθηνική, Λεωζίνιους, Περόνιδες, φτάνει ρε! Να δούμε νέα παιδιά. Σαράντους, φτάνει ρε, σαράντους! Σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο Ηρακλής φέτο πήρε πειραμένους, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να χρησιμοποιήσει και τα νιάτα για να τρέχουν. Σωστός, δεν μου λες. Θέλει και η Β' Αθηνική θέλει και εμπειρία. Εμπειρία, θέλει εμπειρία κολοπετσωμένους παίχτες. Αυτό, να γνωρίζουν κατηγορία. Θέλει εμπειρία. Οπωσδήποτε ο Περόνε ανοίγει χώρους. Σωστό. Θα βρίσκει ευκαιρία ο Ρόβας να βάλει τα γκολ. Παππού πήγε στο περίπτωτο του Ηρακλή και το λέω αυτό γιατί χθες που ήμουν κάτω στη Δέα. Πώς δεν πήγα. Ήρθανε πιο πολλοί Ηρακλειδείς για να ρωτήσουν τον Πιφτέκη. Ντροπή για το φίλο μου τον Πιφτέκη. Τι έκανε. Που άφησαν. Είναι φίλος, ναι. Είναι, ναι. Έχω πολλούς στο οργανωμένο κύμα και στον Άρη και στον Πάο. Mm-hmm. Και στον Ηρακλή. Ναι. Στον Ηρακλή έχω τον Πιφτέκη. Στον Άρη έχω τον Γιώργο. Στον Πάο έχω πολλούς. Στον Πάο χίλιου γιου έχει, ναι. Και εχθρού του Αμερικάνου. Δεν του γουστάρω. Πώς αφήσανε αυτοί οι κομμουνιστές του Ηρακλή αυτόνομοι να περάσει αυτός ο άχητος, ο Μητσοτάκης, να πούμε. Και αν δώσει φανέλα, αν δώσει φανέλα. Απαγορεύεται! Απαγορεύεται για την ιδεολογία των οπαδών φίλων αναλυτών. Τι περίμενε να την γλιτώσει ο Ηρακλής. Ναι. Και ο Άρης έδωσε το ένα, ο Μητσοτάκη, το ΠΑΟΚ έδωσε όλοι. Ντροπή της Μακεδονίας οι ομάδες των προδοτών που μας έχετε πρίξει Μακεδονοβλάχοι. Άμα ήσασταν κανονικοί Μακεδόνες, πρώτος θα σήκωνα τη σημαία, αλλά είστε μούφες. Εδώ έχεις δίκιο. Μούφες. Να σε καλά παππούλη μου, να σε καλά. Φιλιά, καλή εβδομάδα. Δεν τελείωσα, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Γύρω στις 12 χθες το βράδυ, 12 παρά, ναι, ποιος κάνει εκπομπή. Χθες 12 παρά, εγώ έκανα 12 με 2,5 στο Μογιούρο πάνω με τη Μαρμίδα. Δεν άκουγα ραδιόφωνο, έβλεπα αθλητικά παππούλη μου, λοιπόν, δεν ξέρω ποιος. Αυτό το παιδί όποιο είναι, ναι. Έχει το λίγο πιο πολύ προσοχή. Είμαι σε 20 λεπτά, περιμένω το ραδιόφωνο. Να βγω στον αέρα, έχει φτάσει 12 παρακάτω ή 12 και μιλάει με τον συνάδελφο του, δεν ξέρω ποιος εντάξει, ήταν. Μπορεί το ρεπορτάζ να προηγείται. Φιλιά, εντάξει, το είπαμε. Στίλτον, με τον τρόπο που είπε Στίλτον, εγώ περιμένω μισή ώρα, είναι ο τελευταίος και το λες Στίλτον. Προηγείται το ρεπορτάζ. Να σε καλά παππούλη μου, να πάμε και σε άλλο κόσμο. Καλημέρα σου, καλή εβδομάδα να έχεις, επόμενος. Θα είχε ρεπορτάζ. Ακρογωνιός λίθος. Είχε ρεπορτάζ, έπρεπε να βγάλει και το ρεπορτάζ. Έλα φίλε, καλημέρα. Την άλλη φορά. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Κώστα, θα διαφωνήσω μαζί σου σε κάποια πράγματα. Σε όσα θέλεις. Λοιπόν, το πρώτο. Ναι. Εγώ δεν συγκρίνω το φόρτο εργασίας του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι με το φόρτο εργασίας που είχαν οι υπόλοιπες ομάδες. 100%. Και εννοώ τα προκριματικά του Champions League. Ναι. Οι αγώνες που προέκυψαν για τον ΠΑΟΚ στη διάρκεια ήταν πολύ πιο δύσκολοι από αυτές που προέκυψαν σαν εκδοχή. Σημαίνει τι. Όχι, για να τα λες όπως είναι, οι αγώνες που προέκυψαν για τον ΠΑΟΚ ήταν αγώνες ομίλου Champions League. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Σημαίνει τι. Άρα αυτό, Νίκο, και ναι, Κώστα, ναι, αυτό τι σημαίνει, ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φτάσει σε επίπεδο απόδοσης που μπορεί να φτάσει κάτι άρα διάρκεια. Λοιπόν, πολύ φόρτσαρε το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει ένα ρόστερ το οποίο ναι, να ήταν πλατή και μεγάλο σε αριθμό και εσείς πέστε μου και οι δύο ποιος από τις μεταγραφές που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ είναι βασικός. Όχι, από ο ΠΑΟΚ, πες μου εσύ κανένας και ο Κουλιανός ο ΠΑΟΚ, όσες μεταγραφές πήρε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι 6. Να είναι μία βασικός. Κανένας. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αλλά για να περάσει το καλοκαίρι, μισό λεπτό φίλε, για να περάσει ο ΠΑΟΚ όμως το καλοκαίρι, έπρεπε να βασιστεί στην περσινή του ομάδα. Θέλοντας και εμείς. Όταν ο Κρέσπο είναι MVP, σκατά στα μούτρα μας. Μη. Πέστε μου, ρε ΠΑΟΞΙΔΕΣ, ένα μπαίκτη που πήρατε μεταγραφή. Ένα μπαίκτη που είναι βασικός και μπορεί να ξεκουράσει τον Μπρίγιοβιτς,
να ξεκουράσει τον Μπέλκα, να ξεκουράσει τον Κρέσπο, να ξεκουράσει τον Βαρέλα, να ξεκουράσει τον Βιερίνια. Πήρατε τον Κίτσιο εκτός 18 στον ΕΚ. Τι τον πήρατε τον Κίτσιο εκεί πέρα? Κάτσε να ακούσουμε λίγο το φίλο. Με συγχωρείς, τον Κίτσιο τι τον πήρατε εκεί πέρα? Θα παίξει, μπορεί να παίξει αύριο μεθαύριο με την Τζέτ. Θα δούμε τον Κίτσιο. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Αν πάμε τώρα στου άλλου δύο που κυνηγάνε το πρωτάθλημα. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Ωραία, πάμε στον Ολυμπιακό. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού θα είναι η στραβή. Άμα γίνει στραβή θα αρχίσει και η γκρίνια. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη που υπάρχει στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και πανηγυρίζουν σαν τρελοί μετά τις νίκες. Γι' αυτό, γιατί φοβούνται μην γίνει στραβή. Ρε παιδιά, ο Ολυμπιακός έγειρε το 4-4-2 με δύο φορ και τον γκολ το έκανε ο Νάτκα από τον πάγκο. Ναι. Δεν έχει φορ ο Ολυμπιακός. Μεγάλο πρόβλημα αυτό ακριβώς. Έτσι. Απλά αν δεν στραβώσει ο Ολυμπιακός κάπου, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Μακάρι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μέχρι το τέλος θα πάει. Μακάρι ρε. Αυτό που βγάζουν μετά το τέλος παιχνιδιού είναι ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ομάδα τους. Ακόμα φτιάχνεται. Είναι νέο ομάδα ο Ολυμπιακός. Τα περικέ, έτσι. Και ναι. Τα περικέτια του μας μπλόχνουν όταν δεν μπορούμε, μπορεί να τα έχει άλλη ομάδα. Να σε καλά, αδερφέ. Πάντως να πούμε ένα στατιστικό στοιχείο. Το 85 που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα έκανε και τότε το 4-4. Τέταρτη αγωνιστική είχε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα και είχε κερδίσει 1-0. Με πέναλτι. 1-0 να κερδίσω με πέναλτι και εγώ την ΑΕΚ. Του θέλω. Κωστίκου. Ναι. 1-0 λοιπόν θέλω την ΑΕΚ να κερδίσουμε ένα πέναλτι. Που να είναι και έξω από την περιοχή. Που βρε στη σέντρα μπορεί να είναι. Μπράβο. Μ' αρέσει. Στη σέντρα να είναι. Μ' αρέσει που σαν παοξής αλλάζει το DNA σου. Μ' αρέσει. Με την ΑΕΚ που ναι. Με έκλεψε πέρσι το πρωτάθλημα. Βρε από τη σέντρα να παίζει και να το σφυρίξει θέλω. Οχ, οχ, οχ. Ο Πολωνός ποιος θα είναι. Μη. Μπασάκου Σμαράγδα έχουμε. Ο Πασοκόσκυλο. Σε έψαχνε ένα για τη φανέλα και επιστρέφουμε. Ο Καζάκος. Στην κλαδική μαζί ήσασταν λέει. Ναι, επιστρέφουμε μετά και μετά λέει Μακεδονία μου και Πασόκ μαζί. Θεσσαλονίκη μου. Μακεδονία, Μανούλα. Μέρα μου, να χαρώ, Μανούλα μου, εγώ. Πάμε, ναι. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε μετά τη Μαράδα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τέταρτο τελευταίο ημίωρο και μιλώντας καθαρά στοιχηματικά, να σας δίνω Πέγκι Ζήνα, σιγουράκι για θέατρο Βεργίνα. Θα πάμε βεβαίως, τεράστια φωνή και γυναικάρα. Για να τα λέμε όλα, η Πέγκι παίζει live κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Ακόμα ένα weekend λοιπόν, γιατί είχαμε παράταση καθότι γινόταν χαμός στο θέατρο Βεργίνα. Βρείτε από τώρα εισιτήρια. Έχει στο καζίνο, στα καταστήματα public ή στο ticketservices.gr. Η τιμή ξεκινάει από 20 ευρώ το ποτό και εννοείται ότι θα ακούσουμε όλα τα μεγάλα ακούσματα της Πέγκης και ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Σπανό. Θα πρέπει να το τιμήσουμε αυτό το live. Ακόμα ένα weekend λοιπόν με Πέγκη Ζήνα. Ακόμα ένα ημιωράκι μαζί σας με γραμμές στα 390, 90-90-90. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στην Σοφία, την αγάπη και την πίστη, Κωνσταντίνε μου. Ήταν αυτές παρθένες? Δεν ξέρω αν ήταν παρθένες, εάν δεν ήταν, πάντως γιορτάζουν σήμερα δηλαδή, τη Σοφίας, αγάπης και της πίστης. Μάλιστα. Και ο Σοφούλης γιορτάζει. Ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής, Σοφούλη, να σε λένε Σοφούλη φίλε, έτσι, να κάνεις καριέρα με όνομα Σοφούλης. Ε? Σοφούλης. Και εδώ δεν κάναμε με το δικό μας όνομα καριέρα, θα κάνουμε με το Σοφούλη. Λοιπόν, 90-90-90, έχουμε χρόνια πολλά στο σοφάκι μας πάνω στο λογιστήριο, έτσι να μην... Ποιο είναι το σοφάκι? Πάνω στο λογιστήριο. Ας τα γλυψίματα. Τι γλυψίματα, ρε φίλε. Το ανδρώνει κόρη είναι το σοφάκι. Και τι, να μην την πούμε χρόνια πολλά. Γλύψουμε να την πεις χρόνια πολλά. Από τον αέρα γλύψουμε. Τον αέρα, μια χαρά τα λες. Λοιπόν, μια χαρά πηγαίνεις όμως πάνω στο λογιστήριο και εσύ και ο Κόκκινος. Ε, στο σοφάκι δεν μας εξυπηρετεί. Να μην πούν τα χρόνια πολλά. Ναι, η Ελένη μας τα δίνει βέβαια. Η Ελένη μας τα δίνει. Χρόνια πολλά και στην Ελένη όταν θα έρθει ο Κωνσταντίνο και της Ελένης. Ναι. Πάμε γραμμές. Πάμε γραμμές. Και της Ελπίδας, ναι, και της Ελπίδας. Και η Ελπίδα να γιορτάζει. Αγάπη, Σοφία, Ελπίδα, πίστη. Όλες μαζί. Όλες οι παρθένες μαζί. Μα δεν ξέρω, θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό το Κωνσταντίνο. Ναι. Έλα, καλημέρες. Μαρτύρησαμε για τον Ιησού. Έπεσε αυτός. Ναι. Καλημέρες. Καλημέρα. Καλώς την, καλώς την. Είπα λοιπόν να σας συμπληρώσω ότι σήμερα γιορτάζει και η Ελπίδα. Ναι. Δεν ξέρω αν το είπα. Το πρόλαβα στο 100, το είπα και αυτό. Αγάπη χρόνια μου πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά, Ελπιδούλα μου. Χρόνια πολλά, να σε γερή, να σε. Ακούω φανατικά Ραπτόπουλο και Κόκκινο. Ναι. Είμαι ΠΑΟΚ. Μπράβο, μπράβο, ρε Ελπιδούλα μου. Μπράβο, κορίτσι μου. Κωσίδα, πει χρόνια πολλά στην Ελπίδα τη φίλη που είναι κουράτριά σου και φαν σου. Όχι. Δεν σε λέει χρόνια πολλά. Δεν πιστεύω στου Αγίου και αυτό δεν λέω ναι. Χρόνια πολλά σε κανένα. Τι πήρε, ρε κορίτσι με το δέα βρει άκρη. Να πιστεύετε, Ραπτόπουλε. Δεν πιστεύω ότι κάνει θαύματα κανεί. Θαύματα κάνουν οι γιατροί. Θαύματα κάνουν οι επιστήμονε. Οι Άγιοι. Νομίζω ότι σε εποχές τους κάνανε και αυτοί, δεν τα ξέρουμε, δεν τα ζήσαμε. Εγώ κανένα θαύμα από κανέναν Άγιο δεν είδα. Η πίστη είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Συμφωνώ, Ελπίδα μου, η πίστη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και, ελπίδα, και αν δεν πιστεύεις πουθενά, δεν έχει νόημα να ζεις κιόλας. Δεν πιστεύουμε κάπου. Πού να πιστέψεις. Όπου θες. Πίστεψε, ξέρω εγώ στο. Είναι η Σοφία και οι τρεις είναι οι υπόλοιπες κόρες που είναι σημαντικά όλα αυτά στη ζωή μας. Η μάνα είναι η Σοφία και οι άλλες είναι οι κόρες. Η Ελπίδα, η πίστη και. Ο παπάς που έφερε τα λεφτά στο σπίτι δεν τον έχουν βάλει στον κάδρο. Ha ha ha!
Τα λεφτά όλα δεν είναι λεφτά. Όλα δεν είναι λεφτά. Ας πάει η Ελπίδα να τα φέρει τα λεφτά. Μ' αρέσετε, κυρία Ελπίδα, δεν είναι όλα λεφτά, αλλά δυστυχώς, ευτυχώς με τα λεφτά κινούμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Πολλά πράγματα. Όλη φασαρία για τα λεφτά γίνεται, κυρία Ελπίδα. Αλλά δεν είναι όλα. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ. Σωστά τα λέει η κυρία. Χρόνια σας πολλά, κυρία Ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά τα είπε. Πιο μικρή από σένα ακούγεται. Κυρία Ελπίδα. Αφού είπε, έχει οικογένεια, κυρία, δεν είπε. Όχι, ρε, η Ελπίδα ήταν. Α, είπε την οικογένεια. Πιο νέα λες να ήταν. Ξέρω. Εγώ, φίλε, πάντως με αυτές που ερχόντουσαν εκεί στην έκθεση και συζητούσαν αυτόγραφα, κάτω από 40 δεν νομίζω να είναι. Η κυρία Ελπίδα τη βλέπω έτσι ήρεμη που δεν είναι, να είναι τίποτα δημόσιος υπάλληλος αυτή και ο άντρας της. Και να παίρνουν ένα σπίτι. Καμιά δασκάλα θα είναι που δουλεύει καμιά 90 μέρες το χρόνο. Ναι. 90 τις έκανες. Σε λίγο θα πεις ότι δεν δουλεύουν και καθόλου. Σε κάνα Δήμο Θεσσαλονίκης που πάνε εκεί η ώρα 11 και φεύγουν. Ωραία ώρα φωνή, μία, καθαρότητα στο λόγο. Ναι. Εξαιρετική κυρία Ελπίδα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Τα 90 είναι δικά σας. Χρόνια πολλά και Σοφία Ναλατζά. Έτσι την ξεχάσαμε τη Σοφία Ναλατζά. Θα την ξεχάσει. Την πήρε με νεγάκι. Την πήρε με νεγό. Χαρά. Είναι και να τη βλέπει η Σοφία, κυρίως, ρε φίλε. Εντάξει, να τη βλέπει. Κακά τα ψέματα. Είναι λίγο κρύα, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, αλλά στο μικρόφωνο. Το μπούζο δηλαδή δεν τον καπέλωσε. Δεν μπορεί να τον καπέλωσε. Δηλαδή, είναι γίγαντα ο μπούζο. Κράτησε μια θέση, ας πούμε. Ναι. Ήταν λίγο κλικ ένα κάτω από τον μπούζο. Ναι. Δηλαδή διατήρησε, ας πούμε, αυτό το ήταν λίγο πιο μαζεμένη να πούμε. Περίμενε δηλαδή λόγω παρουσία να τον καπελώσει, αλλά τελικά ο Τζόρτζιο ήταν. Όχι, δεν υπήρχε ανταγωνισμό μεταξύ του. Εννοείται. Αυτό ήταν πολύ καλό. Σαφέστατα πολύ καλό. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγιναν στα μεγάλα πρωταθλήματα. Έτσι έχουμε τον χρόνο. Premier League, μεγάλη νίκη της Liverpool που συνεχίζει αλόβητη. Είναι μοναδική πρώτη μαζί. Την είδα. Την είδα τη Liverpool. Σου άρεσε. Συγκόντρα. Έδινε γήπεδο, έπαιζε κόντρα με Μανέ Σαλάχ. Δεν έχει τη μικρή την μπάσα την κουραστική. Ο Μανέ, άμα γίνει λίγο πιο ουσιαστικό, θα κάνει για περισσότερα γκολ. Θα βάλει γκολ. Θέλω να το δω λίγο στον κλειστό χώρο. Ο Σαλάχ πεσμένο ήταν. Εντάξει, okay, ναι. Είχε και αυτό μουντιάλ. Αυτού του παίχτε, ναι. Βέβαια και ο Μανέ είχε. Έτσι, και αυτό είχε μουντιάλ. Ναι. Αυτού του παίχτε λίγο να του δώσουμε χρόνο. Και είδα ότι από του τρει χαφ κοιτάνε επί κλοπ και οι τρει ήταν επιθετικογενεί. Τώρα βγαίνει ο ένα, μένουν οι δύο πίσω. Έτσι. Τον βλέπω λίγο σημαζεμένο. Το πιάσε το νόημα ο κλοπ. Ναι, ο κλοπ, ναι. Το πιάσε το νόημα. Λέει, εγώ δεν θα παίζω παιδική χαρά να τρώω τρία, να προσπαθώ να βάλω τέσσερα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, σωστό. Αίτητη μαζί με τη Λίβερπουλ είναι και η Τσέλσι αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Η Τσέλσι έχανε ένα 0. Το γύρισε. Τον γκολ το έβαλε ένα που το λέγανε μπαμπά. Ο Αζάρ το έβαλε, ρε. Όχι, μπαμπά. Αυτός που το έφαγε η Τσέλσι. Αυτός που το έβαλε είναι, για την αυτό είναι κάρτη. Ένα μήνυμα. Ο μπαμπά το έβαλε. Μπαμπά! Ότι έφαγε η Τσέλσι ένα μάτς πριν τον ΠΑΟΚ γκολ αποτελέσμα που το έλεγαν μπαμπά. Το είδες, ρε σκύλε, ναι. Ότι το έβαλε ο μπαμπά. Το έβαλε ο μπαμπά τον γκολ. Και θυμήθηκες αμέσως τον μπαμπά. Ναι. Τον Σαββίδη. Ναι. Μάλιστα. 3-1, 4-1 το γύρισε η Τσέλσι. Αντίθετα η Τσέλσι με τη Λίβερπουλ έχει δώσει περισσότερη επιθετική πνοή. Ο Σάρι. Ανεβάζει ψηλά τα χαφ. Ναι. Δεν ξέρω αν το πληρώσει, αλλά μέχρι στιγμής δεν το πληρώνει. Και δίνει και περισσότερο θέαμα. Άλλο το σκηνικό είναι ο Αζάρ με τον Πέδρο. Με τον Σάρι, θέλοντα και εμεί και τη Σινάπολη το ίδιο έκανε. Η Τσέλσι θα παίζει επιθυμητογενέ ποδόσφαιρο. Ντόρτι έριξε στην Κάρντιφ. Παρότι βρέθηκε πίσω σκορ, χάτρικ ο Αζάρ, τον οποίο δεν ξέρω αν θα το δούμε στην Τούμπα. Δεν νομίζω ότι θα σα τιμήσει. Ο Αζάρ. Σου λέμε μικρή ομάδα. Εγώ λέω θα έρθει ναι. Να βγάλει φωτογραφίε και να τραβήξει βίντεο το γήπεδο, αλλά θα είναι στον πάγκο. Δεν θα παίξει. Θα βγει τη λαϊκή τη Τούμπα, θα ψάρει. Να την τραβήξει, να πάρει φρέσκο ψαράκι έχουμε. Φρέσκο σαν ζαβατικό, το ματούλα, μια χαρά θα είναι. Ναι. Εμπειρία ζωή σα ζήσει και αυτό. Δεν κατάλαβα. Θα πάρει και κανένα καταλήτη από τον Πέτ Μεζάπιο δίπλα. Ναι. Πάμε λίγο στο φίλο. Απλά να πούμε ότι η City, η τρίτη παρέα και αυτή να συνέχισε νικηφόρα, επικράτησε πολύ εύκολα και αυτή να έτσι με. Στο παιχνίδι που είχε με τη Φούλαμ 3-0 με Σανέ, Νταβίτ Σίλβα και Στέρλινγκ. Πάμε στο φίλο και συνεχίζουμε τη βόλτα στην Ευρώπη. Πάμε, πάμε. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλώσουνα. Καλησπέρα. Έλα ρε Κωστή, για μας καλησπέρα είναι. Ναι. Άμα είσαι σηκωμένος από τις 2 η ώρα, τώρα είναι καλησπέρα. Σηκωμένος. Άμα είσαι σηκωμένος, τι να κάνω ρε φίλε. Άμα είσαι σηκωμένος, είναι αλλάζει το θέμα. Ενώ για τον Κρέσπο έχεις άποψη. Η οποία δεν συμφωνούν οι περισσότεροι όπως και ο Νίκος δίπλα. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ με τον Ναι, πρόσεξε. Ναι, αλλά εγώ έχω μια άλλη απορία. Με τον Πασκαλάκη τι παίζει και τον καλύπτει. Δεν τον καλύπτει, απλά τον συμπαθεί. Δεν τον καλύπτει, ρε φίλε, τον Μπενέβιλες και είναι ο Πασκαλάκης ο Γιασίν. Είχατε καλύτερο τερματοφύλακα τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόσεξε τι θα σου πω. Εγώ άλλο έχει... ρωτάω. Εγώ κοιτάξτε να δεις. Αν έχω μια. Αν έχω ένα ραδιόφωνο. Ένα λεπτό. Αν έχω ένα ραδιόφωνο. Και 30 χρόνια οι ηχολήπτες είναι ο Θεός να σε φυλάει. Ναι. Και τον 31ο χρόνο έρθει ένας που είναι καλός, αλλά και ζαβός, είναι και τρελός, είναι και περίεργος, αλλά είναι καλός. Θα κάνω και την πάπια. Θέλω να μου πεις, τα τελευταία 30 χρόνια είχες καλύτερο τερματοφύλακα. Εγώ θέλω να σου πω ότι εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Βρεσίσαι ΠΑΟΚ. Άλλο ρωτάω. Καλύτερο δίδυμο στα στόπρα από Βαρέλα Κρέσπο είχα τα τελευταία 20 χρόνια. Τι Βαρέλα Κρέσπο. Κρέσπο Βαρέλα. Αυτά που είπε ο Νίκος.
που βουτάει εκεί που δεν πρέπει, που πηδάει εκεί που δεν πρέπει, στις εξόδους του που διώχνει την μπάλα με γροθιές και πάει μπάλα πάλι στον αντίπαλο. Εσύ αυτά τα βλέπεις για πολύ καλό τερματοφύλακα. Εγώ ρωτάω το εξής. Εγώ λέω ότι ο Μπασκαλάκης είναι μέτριος τερματοφύλακας. Εγώ ρωτάω τους παοξίδες όμως. Τα τελευταία 30 χρόνια δεν απαντάει. Λίγο, περίμενε, δεν άκουσα. Είναι λίγο καλύτερος από το Χαλκιά. Ίδιο στυλ τερματοφύλακες είναι. Σου απαντάω. Ο Χαλκιάς ήταν τηλεγραφόξης, ο άλλος είναι εκρηκτικός. Ναι, έχουν διαφορά. Στα πρώτα μέτρα ο Χαλκιάς ήταν μονοκόμματος εντελώς. Πρόσεξε, για μένα το πρόβλημα του Πασχαλάκη στα τελευταία μάτσα είναι η συμπεριφορά του, πρώτος, η συμπεριφορά. Μιλάει ο Παοξής τώρα για συμπεριφορά. Ναι, 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 όπως αλλάζει ο κόσμος, αλλάξει και αυτός. Αλλάζει. Ο Βλαχοπαοξής έγινε Ευρωπαίος τώρα. Τη συμπεριφορά. Και δεν μπλοκάρει την μπάλα, τη διώχνει διαρκώς. Ποτέ. Ναι, δεν μπλοκάρει την μπάλα. Είναι αδιανόητο. Ο τερματοφύλακας μπλοκάρει την μπάλα. Ερώτηση. Ναι. Τα τελευταία 30 χρόνια ποιον είχατε καλύτερο? Ρε, καλύτερος δεν ξέρω αν υπήρχε. Καλημέρα, ή ο άλλος που κάθεται στον πάγκο, το παιδί που τελείωσε. Εγώ προκαλώ τους παοξίδες να μου πούνε. Εκείνος καλός είναι, δεν είναι. Άντε, πάει. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Ναι. Μα, ρωτάω σένα, ποιος ήταν καλύτερος στόπερ από τον Κρέσπο τα τελευταία χρόνια? Τον Κρέσπο. Ναι, τον Κρέσπο. Που κάνει κουμαλό. Ο Κοντρέρας με τον Μαλεζά, ας πούμε, ήταν πολύ καλύτερο δίδυμα, αν θες να μάθεις. Από το 100%. Πήραν πάρα πολλά ο Κοντρέρας με τον Μαλεζά. Με τον Μαλεζά. Ναι, πήραν, ο Βαρέλα γεμίσαμε τίτλους εκείνη την περίοδο. Ο Βαρέλα με τον Κρέσπο, ναι, άμα ήταν με τον Ζαγοράκη και Τέταρτη και τα λοιπά, θα γελούσε ο κόσμος. Ο Βαρέλα με τον Θεωρητικό Κρέσπο. Είναι αυτό που λες. Ναι. Άμα ήταν με τον Ζαγοράκη. Με τον Ζαγοράκη, ναι, έπρεπε να τους δεις. Κοντρέρας Μαλεζά, λοιπόν, εγώ, ναι, δεν έχω τίποτα γιατί λέω ότι είναι παιχταράδες, αλλά γέμισα τίτλους εκείνη την περίοδο. Γιατί πολλοί παοξίδες μου το λένε. Α, η ομάδα του δεν πήρα τίποτα τότε. Πες μου, πήρα κάτι. Ένα κύπελο, έστω κάτι. Πήρε εκείνη η ομάδα. Τίποτα. Σας αδικήσανε, ναι. Α, ό,τι αδικήσανε. Πάει μέσα γράφει, εγώ αυτό σε λέω. Να σε καλά, αδερφέ, τα λέμε. Bye. Εγώ δεν υποτιμώ ούτε θέλω να υποβάσω τον Πασχαλάκη. Μένα μου αρέσει ο Πασχαλάκης. Η συμπεριφορά του δεν μ' άρεσε χθες. Πέστε μου μετά το Φορτούλα, ο οποίος για μένα ήταν ένας τερματοφύλακας καλός. Ναι. Και διαχρονικός στον ΠΑΟΚ. Ναι. Διαχρονικός. Ναι. Μετά το Φορτούλα. Ποιος είχες? Είχες κάτι Γκάμπριτς, είχες κάτι Μιχόπουλος. Ποιος είχατε καλύτερο? Κάτι Χαλκιάδες, κάτι. Κάτι. Ποιον είχατε καλύτερο σας? Όβιτς είχες. Βρε, τα τρώει στραβά ο Πασχαλάκης, ναι, δεν πιάνει την μπάλα. Καλύτερο είχατε? Ναι. Ναι. Εμένα ο Πασχαλάκης δεν. Εμένα ο Πασχαλάκης. Κοίτα ρε Παοξίδες, είχατε καλύτερο δεδέ το Παντέλι με τη μύτη? Ποιον είχατε? Λοιπόν, να πούμε για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Τσέλσι ότι και επίσημα πλέον μόνο από το ίντερνετ. Δεν θα υπάρχουν ούτε εκδοτήρια ούτε τίποτα. Όσοι προλάβετε, μπείτε μέσα, κάντε τη γνωστή διαδικασία να πάρετε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Τσέλσι μόνο με ίντερνετ. Καλημέρα! Καλημέρα! Έλα, καλημέρα! Δεν θυμούνται να πούνε. Ποιον είχατε, τον Φίλι? Έλα, ποιον είχατε, τον Κιτσιούδη? Ποιον είχατε? Γάτα Κιτσιούδη φωνάζαμε. Γάτα Κιτσιούδη. Ναι. Σαν πορτιέρη. Ποιον είχατε, ρε? Έλα, φίλε! Τον Μπουρλιοτόπουλο. Ποιον είχατε, ρε? Είχαμε το Χαλκιά είχατε, ποιο είχατε, τον Γκάμπριτς που είχε μέσα. Ιτάνς είχαμε, ορίστε, να, τον Ιτάνς. Γιατί δεν τον κρατήσατε τον Ιτάνς? Ο Ιτάνς την μπλόκαρε την μπάλα. Έκανε έξοδο να την μπλοκάρει. Για βέρεμε ένα βίντεο. Ο Ιτάνς ήταν πολύ αδικημένος ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις, και ξέρεις τον λόγο, γιατί τον βρήκαμε και μαζί, θυμάσαι. Ο Ιτάνς που τον βγάλατε γκέι. Το βγάλατε γκέι με τον Καμαρά ότι τη βρίσκα στα αποδυτήρια. Αυτά ήταν οι καλύτεροι τερματοφύλακες που είχατε. Το βγάλατε γκέι. Έλα, φίλε, με τον Καμαρά, άντε μπράβο. Αφού το φάγανε, τι να κάνουμε? Και ο Γλύκος από κάνατε το Γλύκο εκεί με τις παρέες τερματοφύλακα. Σας θέλω Πασχαλάκη τώρα. Έχεις ικανό το Γλύκο να κάνει παρέες, ρε φίλε? Εγώ δεν τον έχω. Συγγνώμη, μόνο που ακούω τη φωνή του Γλύκου δεν τον έχω ικανό. Σας θέλω Πασχαλάκη που έκανε τη χειρονομία. Ο άλλος που δίνει τις μπουνιές και του βάζαν τα χάφ του Ολυμπιακού τα γκολ, δεν σας πείραξε. Τα είπαμε, πάλι τα ίδια θα λέμε. Τέταρτη. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Πρώτη ο άλλος το έκανε όταν μας αδικούσανε. Ο άλλος έβαλε γκολ και έκανε. Τι σας αδικούσανε, το πιστεύεις κι εσύ? Όχι, σας εγώ αδικούσανε. Λέω το κλίμα το γενικό. Σας αδικούσανε. Έλα, φίλε, πήρε να μιλήσω ο φίλος. Ναι, φίλε, λέγε. Τι να μιλήσω, ας τα πει ο Ραπτόπουλο. Ναι, ρε φίλε, βγήκε να μιλήσει ο άνθρωπος, το μούρλανε στο παλικάρι. Καλημέρα, επόμενος. Δεν έβγει Παοξής, να μας πει τερματοφύλακα που είχαν. Έπεσαν. Κουλ, cool, παίζω διπλανό σου ότι ο Περόν έπαιξε 120 λεπτά στα 35 του και στο 120 έκανε σπριντ για να βγάλει την assist. Αυτά να του πεις. Και βρήκε τις μπριζόλες από τα λουθούνια. Ναι. Ναι. Πάμε λίγο στα. Πόσα χιλιόμετρα έτρεξε ο Περόν εχθές, ρε? Θα έτρεξε σίγουρα. Πόσα περπάτησε? Λεπτά, πόσα περπάτησε? 10 χιλιόμετρα. Τι έκανε, λέει? 120 λεπτά δεν θα έτρεξε 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα. 120, όχι 90, αλλά βάλε άλλα 30. Έκανε σπριν το Περόν. Στο τέλος έκανε σπριν, ναι. Στο τέλος. Για να δώσει την πάση. Φαντάζομαι τα 120 λεπτά τι έκανε για να κάνει σπριν στο 120 και 40 χρονών. Πάμε λίγο στην Ισπανία. Πάμε λίγο στην Ισπανία. Είδα Ρεάλ.
Είδες, Ρεάλ, θα πάμε τώρα και στη Ρεάλ, αλλά πρώτα να πάμε στην Μπαρτσελόνα, η οποία γύρισε το παιχνίδι στην Ανοέτα, επικράτησε, έκανε το 4-4. Έτσι. Η Ρεάλ δεν το έκανε όμως, ναι. Που είδες εσύ το... Το είδα. Το είδες όμως, σκόνταψες ο Σαμαμές, τον Νέβο Σαμαμές. Τα έβαλε 4-4, έβαλε τον Ίσκο μετά, έκανε αλλαγές, ο Μόντριτς είναι για να πεθαίνει από κούραση, ο Φουγκάρας. Όλοι οι παίχτες που είχαν Μουντιάλ και φτάσαν πολύ μακριά. Θα έχουν δύσκολη σεζόν. Όπως και ο Πρίγιοβιτς. Όπως και ο Πρίγιοβιτς. Όπως και ο Φουγκάρας ο Πρίγιοβιτς. Ευτυχώς έχεις επιλογές φέτος όμως. Έχεις επιλογές. Και... Πέρσι δεν είχα κανένα. Τι επιλογές έχεις. Τσούμπα, Άκμον και Καρέλη. Πού είναι? Τσούμπα, Άκμον και Καρέλη. Και βάλατε τον ανέτοιμο Καρέλη. Τσούμπα, πού ο Καρέλης είναι πανέτοιμος. Έπαιξε ευρωπαϊκό μάτς. Πού Τσούμπα, πέστε μας. Βγάλετε αυτό το παιχνίδι. Γιατί να βάλω τον Τσούμπα, ρε φίλε. Σε μικρό γήπεδο, άλλο σου λέει θέλω έκρηξη, θέλω ταχύτητα. Βάλω τον Αγκόπ, γιατί δεν τον βάλατε. Θα τον βάλεις και τον Αγκόπ. Γιατί δεν τον βάλατε. Τον Αγκόπ. Πάμε γραμμές. Και έχουμε Ισπανία, η Ρεάλ έκανε γκέλα, είπαμε η Μπάρτσα. Άντε ρε πείστε τον Πασχαλάκη, βλαχοπαοξίδες, πέστε μας τα 30 χρόνια έναν καλύτερο. Κόβιτς, ο Αυστραλός που πήραμε και κύπελο. Ποιος ήτανε? Ο Κόβιτς. Ένα μάτς έπαιξε ο Κόβιτς. Πήραμε κύπελο όμως. Ένα μάτς, ποιο κύπελο, το 4-2, του Πασόκ το κύπελο. Το βαφτίσαμε και αυτό. Όποτε παίρνει ο Πάουκ, όποτε παίρνει ο Πάουκ κύπελο, του Πασόκ, του Κατσιφάρα, της Νέας Δημοκρατίας. Δυο κόλευα για ο Κόβιτς, ας τον Κόβιτς. Έλα φίλε καλημέρα. Ναι. Έπεσε επόμενος καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς ο να. Πες λίγο τον Αυτόπουλο, θυμάται κάθε τερματοφύλακα Κρέσιτς. Ναι, που είχε τη μέση του, το θυμάμαι. Ναι, που έφαγε ένα γκολ με τον Άγιαξ. Που έφαγε ένα γκολ με τον Άγιαξ και δεν πήγατε Champions League. Του Ραπτόπουλου πες τον εσύ. Και δεν μου λες, ξέρεις κάποιον καλό τερματοφύλακα να μην τρώει γκολ. Αυτό σε είπα, ρε φίλε. Εσύ πες μου ένα τερματοφύλακα καλύτερα από τον Άγιαξ. Εγώ απλά σου είπα, είπες ότι δεν είχε καθόλου τερματοφύλακα ο Πάοκ. Και εγώ σου λέω ότι είχε τον Κρέσιτς. Ποιον είχατε, τον Κρέσιτς. Καλός ήταν ο Κρέσιτς. Ναι. Ήτανε ρεζέρβα του Χαλκιά ο Κρέσιτς. Καλός ήταν. Καλός ήταν. Κρέσιτς πήγε, έκανε καριέρα έξω. Δεν μου λέτε. Πρέπει να ξυλιακούς ο Κρέσιτς. Να στο παιχνίδι δεν έφυγε καν. Όρθιο έντερο. Άντε φύγε από εδώ ρε καράβλα. Μπουντεσλίγκα, Ρωσία. Φύγε από εδώ ρε χωριάτα ρε που θα μου πεις για τον Κρέσιτς. Μη πρωί πρωί. Βλαγοπαοξή ο Κρέσιτς. Καλός ήταν ο Κρέσιτς. Έπαιξες με τον Άγιαξ ο Κρέσιτς. Εντάξει, έκανε μιλάμε. Που ένα στο δάχτυλο. Ο Σουάρες του Βαλεγκόνεκοστη, μη τρελαίνεσαι. Ο Κρέσιτς. Με το Σουάρες είχαμε αντίπαλο. Αλλά δεν, είσαι από εκεί. Ουκρέσιτς. Έλα φίλε, καλημέρα. Από τη Μηχανιώνα πήρες Ουκρέσιτς, βλάχο. Έπεσε, επόμενος, καλημέρα. Ουκρέσιτς. Καλημέρα. Καλημέρα, Ουκρέσιτς, βλάχο. Ναι. Πεις του Ραπτόπουλο. Τι πεις ρε. Βρε, άμα να μην ανοίγουμε γραμμές. Ναι. Έλα φίλε, σταμάτα, σταμάτα, φτάνει. Ουκρέσιτς. Έλα φίλε, καλημέρα. Ναι. Τους έχεις διώξει όλους. Καλημέρα φίλε. Πώς το είπες. Ουκρέσιτς. Καλημέρα, επόμενος. Δώσε άλλη γραμμή. Ακούγομαι. Έλα, ναι, φίλε, ακούγεσαι, ναι, ακούγεσαι. Ο Κρέσιτς. Ακούγομαι. Ναι. Αυτό ακριβώς που είπε ο φίλος. Κρέσιτς Μιχόπουλος. Κρέσιτς, ο Μιχόπουλος, Ναι. Βέβαια, δεν έχω δίκιο. Πολύ μεγάλος θεματοφύλακας ο Μιχόπουλος. Βέβαια, το θυμάστε για τις γκάφες. Θυμάσαι ένα καλό παιχνίδι του Μιχόπουλου. Ένα θυμάμαι εγώ με την Καβάλα. Δεν υπάρχει θεματοφύλακας χωρίς γκάφα. Άντε, φύγετε από εδώ. Δεν υπάρχει θεματοφύλακας. Δεν σας κάνω Πασχαλάκη στα γαρόβλαχη. Ο Γκαρσία έκανε τις μπουνιές. Σας πήρε ξυχρονομία του Πασχαλάκη. Μου γίνατε πριμαντώνες. Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι. Άντε, Αθήνανοι εκεί πέρα, Ευρωπαίοι με γίνετε. Δεν ακρίβει τι μισές. Καλά, καλά, καλά. Φερνάντες! Ποιος? Φερνάντες! Ποιο φελός πεθαίνεις! Α, ποιο φελός πεθαίνεις! Ποιο φελός πεθαίνεις! Ποιο φελός πεθαίνεις! Όχι, δεν λέει για σένα, αδερφέ, λέει για τον Φερνάντες. Έλα, φίλε, ολοκλήρωσε γιατί. Πήγε και έκανε γυμναστική 130 κιλά πάνω. Δεν μπορούσε να σκύψει, δεν στα κορδόνια του. Καλή σας μέρα, γεια σας. Καλημέρα! Του Φερνάντες! Βλάχη! Καλημέρα, επόμενο, σου! Καλημέρα. Έλα, μάλιστα, καλημέρα. Πασχάλης. Έλα, ρε Πασχάλη. Ποιος Πασχάλης. Ναι. Να κάνω κι εγώ ίτρυγκα. Να κάνεις ό,τι θέλεις. Βέβαια, εδώ μας έχει σίγουρα επιτρέπεται, έτσι. Αφού εσύ μας ξεσκίζεις την ομάδα μας, να κάνω κι εγώ μια ίτρυγκα. Κάνε, κάνε. Έτσι. Γιατί ρε φίλε Κώστα, εδώ και καιρό ο Παπαζαφυρίου, χωρίς να τον ονοματίζει, αλλά το φωτογραφίζει, τον Γκαμόρα, το στολίζει από πάνω μέχρι κάπου. Το. Θέλουμε ενημέρωση. Γιατί έχουμε ένα δημοκρατικότατο ραδιόφωνο που μπορεί να σκίζει ο ένας τον άλλον με επιχειρήματα και μπορείτε να σκίζετε κι εσείς εμάς και όποιον θέλετε. Γι' αυτό είναι δημοκρατικό το ραδιόφωνο. Να είναι εδώ αριστερός με το δεξιό, ο Παοξής με τον Αριανό και να γίνεται ίντριγκα. Ναι, απάντηση θέλω. Και τι είμαι εγώ, Παπαζαφυρίου, για πώς το λένε. Την άλλη Κυριακή να μας δώσει την απάντηση ο κύριος Παπαζαφυρίου. Την άλλη Κυριακή, τι πες. Να μας δώσει την απάντηση ο κύριος Παπαζαφυρίου. Ή ο κύριος Καμόρα, τέλος πάντων. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Εξάλλου νομίζω πολύ δεν ακούς τον σταθμό μου φαίνεται Σαββατοκυριακά και ακούς άλλους σταθμούς. Πασχάλης εκτός θέματος, εγώ πρέπει να μιλήσω για την ομάδα. Θα το πειράξω λίγο, θα το πειράξω. Για να είμαι ειλικρινής, το πρωί ραδιόφωνο γενικά δεν ακούω εγώ. Και όταν ακούω αναμετάδοσεις, ακούω αέρα σπορ. Ναι.
Δεν μας ακούσε εμάς. Όχι. Πώς τότε λες, α, κουμπαράκι μου, κουμπαράκι μου. Άγω τέσσερα βάγαμε κουμπαράκι μου. Όταν παίζει πολλά μάτς, ναι, όταν θέλω να γελάσω. Να γελάσεις και να ακούς και μια τάγα, φάω κανένα γκολ. Τότε ακούσε όμως. Τότε γυρίζω με τρόπο. Έλα φίλε, καλημέρα. Τι πράγμα είσαι. Καλημέρα. Ακούω Ζου Ρέντιο και τέτοια, ναι. Καλημέρα. Έλα φίλε, πάμε, έλα, δώσε γκάζι. Έλα, εσύ είσαι, εσύ. Καλημέρα. Εσύ είσαι γραμμή σου για το ανάθεμα, έλα. Λοιπόν, Θανάσης από Νάρκησο, Πρέβεζας, καλά είσαι άπερτη, μαγκές. Γουστάρεις, ε. Πρέβεζα. Ο Πρεβέζης είναι η ψόφισε εκεί πέρα, ο Άγιος. Σε φτιάξαμε τη μέρα, σιτζίτα τα γκάζια από πρωί, εδώ, χαμός γίνεται. Αν και δεν είμαι παοξής, είμαι γάβρος, αλλά σας γουστάρω πολύ, σας πάω και τους δύο. Του Κρέσπου. Κρέσιτς. Λοιπόν, γεια σου Νάσο, γεια σου Μπασά μου. Πήγε από τη Μηχανιώνα. Πρωί φεύγουμε. Με τη Σαγιονάρα, τη Γλυστερή. Με στιγμούς εδώ φεύγουμε πρωί. Ουκρέσιτς. Κόλλησες τώρα στον Κρέσιτς. Ουκρέσιτς. Κόλλησες στον Κρέσιτς. Είχε τη δισκοπάθη ο Κρέσιτς. Καλημέρα, ναι. Για το Μάτος θα μου πεις τίποτα. Για το Μάτος. Μου καρφώνουν τα κολλάκια, έλα. Θα μου πείτε για τον Κούτρι οι Ολυμπιακοί που πήγανε. Ναι, μας τα ακούνε αυτά. Μπράβο Κωστή μου, έλα γόρι μου. Να χαρώ τον Κούτρι. Καλή εβδομάδα, ναι. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Σαν τον Τάκη του Μουσελεμίδη δεν έχει περάσει τερματοφύλακας από τον ΠΑΟ. Τι το θυμάσαι ρε φίλε τον Μουσελεμίδη. Τι θέση έπαιζε ο Μουσελεμίδης, τερματοφύλακας. Μάλιστα. Τερματοφύλακας. Τι θέση έβγαινε ο ΠΑΟ με τον Μουσελεμίδη. Πέμπτος. Τον Ραπτόπουλο και τον Λεωτό. Πέμπτος, έκτος. Άντε ρε φίλε. Ο πέμπτος του πρωταθλήματος, πέμπτος ο ΠΑΟ. Δεν υπήρχε ΠΑΟ εκείνο το διάστημα. Έλα ρε αυτό που λέει Τάκη. Σας περνούσε η δοξαδρά μας και η καλαμαριά ρε. Ποιος ΠΑΟ κραμπούμε. Μουσελεμίδης. Βρε καλά που ήρθε όλος ο. Ο Σεργιανίδης με τον Παντελάκη και είδατε. Προτάσμα. Είδατε λίγο φως. Δεκαετία 60 Καλαμαριά Πάοκ ήταν ντέρμπι, ρε. Ναι. Δοξαδράμας Πάοκ ντέρμπι. Τερμπάρες ήταν, ε. Κάτω 70 ξυπνήσε ο γίγαντας μέσα μας. 71, 72. Εκεί ξυπνήσαμε. Έλα, εκεί. Φίλε, καλημέρα. Επόμενος. Ακόμα ένα-δύο να πάρουμε, Κωνσταντίνε μου. Ναι, έλα. Ναι, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς τον. Καλή εβδομάδα. Καλή θα είναι, θα είναι καλή. Έχουμε ΠΑΟΚ Τσέλσι, έχουμε Άρη σήμερα Λιβαδιά. Θα έρθει η Τσέλσι με τα δεύτερα, να πάρει καλά πόντο που γυαλό θα πανηγυρίζει εδώ. Βέβαια. Έχει το δικό τώρα από Ολλανδία, θα σου πει τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, έχω τερματοφύλακα, αυτό που λέει. Ναι. Και απορώ που δεν τον είπε και εσύ ο ίδιο. Ναι. Φερνάντες. Το είπαμε πριν, βρε. Ο Φερνάντες, ρε φίλε. Ήταν σερσέρις, τι Φερνάντες, τι έκανε ο Φερνάντες, όχι, τι παιδιά. Καριέρα έκανε ο Φερνάντες, 29 χρόνο παντρεύτηκε μια πλούσια όχι, και παράδειγμα, ποιος Φερνάντες τώρα, το Φερνάντες, όταν ήρθε ο Φερνάντες στον ΠΑΟΚ τον είχε φέρει ο Ζητάς με ένα μάνατζερ, πήγε... Ναι, αλλά ήταν ομορφόπεδο και γι' αυτό όλοι θυμούνται πρώτη χρονιά έπεσε από την πανιέρα, έσπασε τα πλευρά του, τα πω εγώ για τον Φερνάντες, έσπασε τα πλευρά του. Τη δεύτερη χρονιά πήγαινε και έπαιζε μπάλα με τον Χριστίδη, τον ξάδερφο, τον Ορέστη, να πούμε σερσερίς. Ο άλλος την άλλη χρονιά πάει κάνει bodybuilding, 130 κιλά πάγκο, του λέει δώσε τα κορδόνια σου, δεν μπορώ να σκύψω. Έχετε τρελαθεί ρε άμπαλοι. Πες μου λίγο κάτι, γιατί θες να ανοίγουμε γραμμές ρε αγόρι μου. Τι? Γιατί θες να ανοίγουμε γραμμές. Όλα μαζί. Μα δεν τους αφήσεις να μιλάνε. Μα τι μάλλον μιλήσει, Ουκρέσπου. Δεν αφήνεις να μιλήσει άνθρωπος. Ουκρέσεις. Φύγε να μην σε βλέπω, φύγε, τελειώσαμε και για σήμερα. Ουκρέσεις. Θανάς Καζαμπάκα είχαμε στην ρύθμιση των ύφων. Δισκοπάθη είχε, Ουκρέσεις. Το κουμπαράκι εδώ δίπλα συνεχίζει, θα μιλάει και στους διαδρόμους. Το απόγευμα θα έχουμε τη μετάδοση του Άρη, δεν θα τα πούμε μαζί, αλλά το μεσημέρι μείνετε εδώ. Ισοπαλία ο Άρης. Ισοπαλία ο Άρης. Εγώ λέω θα κερδίσει ο Άρης. Θα κάνει sold out. Θα κερδίσει ο Άρης. Μείνετε εδώ, Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος, 10-12. Μπορέσει ένα κλείσμα μάτια τώρα. Στις 12, Τζόρτζιο Μπούζος με ενημέρωση για όλα τα θέματα του τριμέρου. Να περνάτε καλά, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας.